Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. 9.30 ώρα σήμερα, αργήσαμε όπως πάντα, στην καθιερωμένη μας καθυστέρηση. Μένουμε μπάσκετ και σήμερα μαζί, 5η σήμερα, 11 Φεβρουαρίου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, για να συζητήσουμε για το αγαπημένο μας άθλημα, για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στις ομάδες. Είμαστε στο μεσοδιάστημα ημιτελικών και προημιτελικών, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και το after game της θεσινής ημέρας των προημιτελικών και το pre-game της αυριανής ημέρας των ημιτελικών, του ημιτελικού μάλλον, γιατί ο άλλος ημιτελικός είναι στις καλένδες. Καλησπέριζω φυσικά Αντώνη Γκάτζιο και Κλήτο Καρκανιά. Καλησπέρα σε όλους. Βλέπω Κλήτο Καρκανιά, πρώτον με πολεμικό κούρεμα, έτοιμος για τον τελικό. Αποστολή στην Νικαράγουα, τα κουρεμένα κεφάλια. Από τα κουρεμένα κεφάλια. Και βεβαίως, Αντώνη, να θυμίσω και πάλι ότι δικαιώνεται για ακόμη μια φορά ο Κλήτος και πρέπει να αρχίσει να παίζει αριθμούς τζόκερ, γιατί είχε πει πριν τον αγώνα ότι θα γράψω 2 ανακοινώσεις παρετήσεων. Δύο. Η δεύτερη αλλού πήγαινε, βέβαια, αλλά δεν είσαι. Ναι, η δεύτερη ήταν λίγο αναπάντηχη, αλλά οκ. Okay. Και δικαιώθηκε. Δεν ξέρω πώς γράψει και καμιά τρίτη ακόμα. Αλλά πλέον δεν θα τη γράψω εγώ. Άλλος θα τη γράψει. Λοιπόν, καταρχήν πάμε στον Κλήτο να μας πει τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, γιατί διάβασα Κλήτο για τραυματίες και τα λοιπά. Να ενημερώσω τους φίλους της εκπομπής και τους φίλους του Basket Plus ότι σήμερα το site προχωράει στην μετακόμιση εντός εισαγωγικών σε νέο σερβερ. Γι' αυτό και το site από το πρωί δεν έχει θέματα. Μην νομίζετε ότι τεμπελιάζουμε δηλαδή και ότι δεν έχουμε θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά. Όμως δεν μπορούμε να τα βάλουμε γιατί μετακομίζουμε εντός αγωγικών σε νέο σερβερ. Είναι το μετέχμιο. Είμαστε στη μέρα του μετέχμιου, της μετακόμισης. Ίσως και αύριο να γίνει. Ανεβαίνει και το νέο Basket Plus, έτσι. Αυτή η μεταφορά οδηγεί στο νέο look του Basket Plus, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό look. Πιο ξεκούραστο, πιο ευανάγνωστο, πιο καθαρό, με περισσότερα θέματα. Ένα διαφορετικό site, το οποίο βεβαίως θα έχει πάντα τη δυναμική η οποία θέλω να πιστεύω ότι μας έχει καθιερώσει τόσα χρόνια στις συνειδήσεις των λίγων που μας διαβάζουν, αλλά πιστών, πάντα μπασκετικών, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν λίγη υπομονή και λίγη κατανόηση για τα θέματά μας, τα τεχνικά, στο basketplus.gr. Η εκπομπή πάντα είναι εδώ, βέβαια, γεροί να είμαστε. Και ευχαριστώ τα παιδιά που είναι μαζί μας όλο αυτό το διάστημα. Οπότε ξεκινάμε, ρεπορτάζ. Θα πούμε και για Ηρακλή φυσικά πολλά. Δεν θα πούμε για τον υποφαινόμενο. Τι να πούμε τώρα για τον Μπόμπο με τα μπλε γυαλιά που παραιτήθηκε. Δεν χρειάζεται. Έτσι, Αντώνη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Δεν χρειάζεται, γιατί άμα πούμε πρέπει να πούμε πράγματα που πονάνε. Οπότε άστο καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Όχι, τίποτα άλλο για να μην φέρουμε εσένα σε δύσκολη θέση, γιατί εγώ έχω να πω πάρα πολλά, αλλά οκ, εντάξει. Εγώ είμαι σε δύσκολη θέση χρόνια τώρα, αλλά εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ θα μείνουμε όμως και στον Ηρακλή, γιατί υπάρχει και ρεπορτάζ, εκτός από τα προσωπικά, και στον Άρη υπάρχουν εξελίξεις, οπότε όλα αυτά θα τα καταγράψουμε και θα τα πούμε σήμερα. Πάμε με Κλήτο, με την ατυχία, καταρχήν Κλήτο με το long. Ναι, το είπαμε και χθες. Αποκλειστικά κιόλας. Ας ευλογήσουμε μια φορά τα γένια μας. Έστω και σε δύσκολη κατάσταση, όπως ήταν αυτό το παιδί. Πολύ κρίμα. Έχει πάθει μια κάκωση πρώτου προς δεύτερο βαθμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Κάκωση και στον χιαστό, στον πρόσωπο χιαστό. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, δεν έχει βγει διάγνωση για θέμα απουσίας, που θα είναι μεγάλο ούτως ή άλλως. Γιατί θα πρέπει να μείνει λίγο ήρεμος για να επανεξεταστεί πολύ σύντομα. Μπορεί και αύριο στο γήπεδο. Όλα δείχνουν ότι το παιδί θα χάσει κανένα 1,5 μήνα. Βέβαια, κάποιος θα πει, μα ο επόμενος μήνας είναι κενός, δεν έχει αγώνες. Ναι, είναι κενός, δεν έχει αγώνες, αλλά αν βάλουμε και μισό μήνα και πόσο θα χρειαστεί να επανέλθει μετά, να ξαναβρει την κατάστασή του, τα πατήματά του, αυτό που έκανε έστω το πόσο καλό μέτρο ήταν μέχρι τώρα. Θα χρειαστεί άλλο τουλάχιστον μισός μήνας. Γιατί είναι και νέο παιδί, είναι άπειρος δηλαδή, δεν έχει μάθει από τις καταστάσεις. Είναι φυσικά νοκάουτ. Κλήτο, χτύπησε στο τέλος. Στο τέλος, χτύπησε. Στο τέλος, τελευταία φάση του μάτς, στο τρίποντο του Σάξ.
Ωρε φίλε. Πολύ άτυχος. Πολύ άτυχος. Νομίζω ο Κλίντον ήταν αυτός, ήταν αυτός που πήδηξε να κόψει το ναι, σάκ. Ναι, ναι. Εκεί υπήρχε μεγάλη προέκταση, αν το θυμάμαι καλά. Δηλαδή τεντώθηκε πάρα πολύ, να το πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί μάλλον την έπαθε τη ζημιά. Έτσι. Έγινε. Εκεί την έπαθε, ναι. Την έπαθε τη ζημιά. Η ουσία είναι φυσικά, δεν συζητάμε για αύριο, δεν παίζει καν, δεν μπορεί να παίξει. Το ζήτημα είναι αν θα είναι ο μοναδικός. Όπως και χθες είπαμε, υπάρχει και θέμα με τον Καμπερίδη. Έκανε και αυτός εξετάσεις μαγνητική, έχει ένα αιμάτωμα στο τετρακέφαλο. Δεν έχει αποκλειστεί από την αποστολή, φυσικά δεν έκανε προπόνηση σήμερα, αλλά είναι δύσκολο να παίξει. Θα πρέπει να, μέσα σε ελάχιστες ώρες να υπάρξει τρομερή βελτίωση για να μπορέσει να παίξει, και όταν λέμε να παίξει, να μην ξεχνάμε ότι ήταν ίσως και ο παίκτης κλειδί του αγώνα στο Ιβανόφιο χθες. Οπότε μιλάμε για ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να παίξει πίεση σε ένα επίσης πολύ δύσκολο μάτς. Και να παίξει πίεση με αυτό το αιμάτωμα τώρα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό θα αποφασιστεί αύριο το πρωί, το πώς θα ξυπνήσει, το πώς θα είναι, το αν θα έχει υποχωρήσει το αιμάτωμα αυτό κάποια εκατοστά, χιλιοστά. Οπότε είναι και αυτός εξαιρετικά αμφίβολος. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει και τους δύο, οι απώλειες είναι πολύ σημαντικές, γιατί ουσιαστικά ο Λόγκ είναι ο μοναδικός καθαρός, ας πούμε, που έχει ομάδα. Ναι. Και γίνεται κατανοητό το πόσο θα λείψει από τη στιγμή που εκεί υπάρχει πρόβλημα ούτως ή άλλως στην οργάνωση του παιχνιδιού. Όσο για τον Καμπερίδη, με την κατάσταση στην οποία τώρα είναι ο Τέρνερ, ο Καμπερίδης είναι ο βασικός σμολφόρος της ομάδας. Ο Τέρνερ είναι πολύ πίσω αυτή τη στιγμή, τον έχει πάει λίγο από κάτω. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε δύο μέρες και αυτός να καταφέρει να κάνει αυτό το step up και να παίξει καλά σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι όπως είναι αυτό με τον Προμηθέα. Αν δεν παίξουν λοιπόν και οι δύο, οι απώλειες είναι πολύ σημαντικές για τον Λυκογιάννη, που θα πρέπει εκ των έσω να βρει όπλα. Δεν υπάρχουν και πολλά, κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει άλλος μορφόγκορ. Ο επόμενος είναι ο Καραγιαννής, που είναι πολύ νέο το παιδί. Δεν έχει παίξει καθόλου. Ενώ γι' άσο δεν τα συζητάμε. Μόνο ο Παπαντονίου είναι. Και αυτός που βέβαια παίζει και ο Γκρίφιν, αλλά ο Γκρίφιν είναι μια μεσοβέζικη λύση για τον Άσο. Κάνει αρκετά λάθη τελευταία. Υπάρχει λοιπόν ο Παπαντονίου, το οποίο ο χρόνος έχει μειωθεί. Οπότε εκεί το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που πρέπει στο παιχνίδι αύριο, 8 η ώρα να θυμίσουμε, είναι και αρκετά αργά, με τον Προμηθέα, ο οποίος είναι πλήρης, και όχι μόνο πλήρης, αλλά και πολύ ποιοτικός και ποσοτικά πολύ δυνατός. Ξεκουράστηκε και μια πέρα παραπάνω παρά το ταξίδι, γιατί είχε κακά τα ψέματα, ταλαιπωρία και αυτός να διαπορώ. Θα έχει ενδιαφέρον, φυσικά ο κόσμος δεν θα υπάρχει. Είναι μια πρόκληση για τον ΠΑΟΚ η συμμετοχή σε ένα τελικό, χωρίς να ξέρει βέβαια τον αντίπαλο, θα αργήσει πολύ να το μάθει, ναι, από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα θα έχει και ενδιαφέρον από τη στιγμή που είχε έξω η ΑΕΚ. Το Περιστέρι δεν είναι τόσο δυνατό για να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, οπότε αν τυχόν περάσει ο ΠΑΟΚ, λάβει ο Παναθηναϊκός, εκεί θα παιχτεί. Βέβαια στο ΆΚΑ δεν το μάθει, οπότε μάλλον πάμε για μια επανάληψη. Είναι σίγουρο. Αν περάσει. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει στο ΆΚΑ κλείτο. Ο ημιτελικός μου φαίνεται να είναι στο ΆΚΑ. Μου φαίνεται, ναι. Όχι. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Όχι ο ημιτελικός. Όχι, δεν λέω για τον τελικό, για ημιτελικό λέω. Ο ημιτελικός, ας πούμε, Παναθηναϊκός Λαύριο. Λαύριο. Ναι. Ο ημιτελικός. Ναι. Παναθηναϊκός Λαύριο, ας πούμε. Ναι, ναι, στο ΆΚΑ θα γίνει. Στο ΆΚΑ, ναι, όχι, νόμιζα είπες για τον τελικό, γι' αυτό. Όχι, όχι, ο τελικός, αν είναι ο Παναθηναϊκός, το τελικό δεν μπορεί να γίνει στο ΆΚΑ. Ναι, ο Προμηθέας έκανε ολόκληρη ιστορία. Έστειλε διαμαρτυρία, έστειλε κείμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, να παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός Προμηθέας στο ΆΚΑ, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν γίνει, θα είναι σκάνδαλο. Θα γίνει στο Περιστέρι, θα γίνει. Έτσι πιστεύω και εγώ. Δεν θα μετακινηθούν από την Αθήνα, γιατί τα μέτρα τώρα πια είναι πολύ έντονα εκεί. Ναι. Βέβαια. Το ζήτημα είναι ότι θα αργήσει πολύ να γίνει και τα μέτρα θα έχουν περάσει. 28 Φεβρουαρίου τελειώνει αυτό το πρώτο κύμα. Το πώς θα είμαστε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει ο τελικός. Μακάρι να είμαστε καλά και να και κόσμο μέσα. Αλλά δεν νομίζω ότι η ΑΟΚ θα κάνει μεγάλο, θα πάρει ρίσκο για μετακίνηση ομάδων από την Αθήνα. Δηλαδή
ένα Περιστέρι, μάλλον εκεί, αν δεν περάσει το Περιστέρι. Αλλά αυτό είναι ακόμα που αργεί πολύ. Και αργεί όχι μόνο αυτό, αργεί και μερικές ώρες. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό έχει λογική αν είναι ο τελικός Παναθηναϊκός Προμηθέας. Ναι. Αν ο τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν έχει λογική να γίνει στο Περιστέρι. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα. Νομίζω και στις δύο περιπτώσεις η πιο... η λιγότερη ρισκαδόρικη λίστα είναι το Περιστέρι. Πιστεύω ότι το έχουν σκεφτεί ήδη για το Περιστέρι στο τελικό. Αν είναι ο Παναθηναϊκός. Και αν παίξει ο ΠΑΟΚ τελικό. Και αν παίξει ο ΠΑΟΚ, ναι. Πού να παίξουν, στα ωράκια. Ας παίξει τη Λάρισα. Δύσκολα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να γίνει. Ας πιέσει και ο ΠΑΟΚ, αν είναι στο τελικό. Ας πιέσει. Μα το να γίνει ο τελικός ενός κυπέλου από τη στιγμή που δεν έχει αποφασιστεί στο ποδόσφαιρο, έχουν γίνει πολλοί τελικοί στο ΑΚΑ, αλλά είχαν πει από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβριο, ό,τι και να γίνει, και Άρης ΠΑΟΚ να είναι, ας πούμε, στο ΑΚΑ θα γίνει. Το ξέρανε. Τώρα που δεν είναι γνωστό, δεν έχει λογική, πιστεύω, να γίνει. Να πιέσει λοιπόν και ο ΠΑΟΚ, αν είναι στο τελικό, να πιέσει να μην γίνει ο τελικός στην Αθήνα. Αυτό. Ένα παιχνίδι είναι. Άμα το αφήσει, θα τον αφήσουν. Είδαμε τι έγινε στην Κρήτη, έτσι, πριν από δύο χρόνια. Ναι, ναι. Σε ουδέτερο γήπεδο και το μάτς κρίθηκε στο τέλος. Εντάξει, απλά το λέω, έτσι, για το, έστω για το τυπικό της υπόθεσης, για το ηθικό της υπόθεσης, ας πούμε. Ας γίνει και στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Ας γίνει στο Παλέ. Παναθηναϊκός είχε δεχτεί με τον Άρη το 2017 να γίνει ο τελικός Θεσσαλονίκη. Βέβαια δεν πιστεύω ότι θα το ξαναδεχτεί αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση. Αν και τώρα δεν υπάρχει κόσμος. Όμως δεν βλέπω λογική αν είναι ο τελικός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να γίνει στο Περιστέρι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Να γίνει στην πόλη μιας ομάδας, εννοείς. Ναι, φυσικά. Μα τι, όχι μόνο στην πόλη μιας ομάδας. Ο Παναθηναϊκός θα σηκωθεί το πρωί, θα φάει πρωινό και σε 20 λεπτά θα είναι στο γήπεδο. Δηλαδή. Για ποιο λόγο. Καλά, πόσες φορές έχει γίνει αυτό το παρελθόν. Ναι, το συνηθίσανε. Μαφώς, αλλά το, ναι, για τώρα μιλάμε. Μην τρέχουμε τόσο πολύ, ας δούμε αύριο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ή ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί ή ο Προμηθέας. Αν δεν είναι ο ΠΑΟΚ, μακάρι και ο Προμηθέας θα ασχοληθεί. Να ζητήσει, βέβαια, που θα ασχοληθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχοντας στείλει ο Λιόλιος την επιστολή προεμεών, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσει. Θα ασχοληθεί. Ασχοληθεί και ο ΠΑΟΚ. Αν περάσει, ας ασχοληθεί και ο ΠΑΟΚ. Να μην το αφήσει. Απλά πράγματα είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στον Αντώνη, θέλω να πω δύο πράγματα για την περίπτωση εδώ του Μπόμπου με τα γυαλιά. Επειδή βλέπω πολλά μηνύματα από τους φίλους και θέλω να απαντήσω ορισμένα, Κώστα λέει που στεναχωρήθηκα πιο πολύ και από την ήττα με τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πουθενά. Έτσι. Οι ομάδες είναι πάνω από πρόσωπα, από θέσεις, από στελέχη, από τίτλους, από οτιδήποτε, έτσι. Μην λέτε τώρα χαζά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που με πήραν τηλέφωνο αμέσως μετά τη δήλωση παραίτησης. Πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ και κάποια μηνύματα που πήρα από Γερμανία, από Βιωτία, από Αγγλία, από Γαλλία, δεν θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου, δεν λέω κάτι, απλά θέλω να τους ευχαριστήσω, τίποτα άλλο. Όπως βέβαια και όλα τα παιδιά μέσα από την ομάδα κτλ. Τώρα γύρνα και μη φεύγεις και το αυτό δεν είναι αυτά παιδιά πράγματα επί της παρούσης. Καταλαβαίνω την αγωνία όλων για την ομάδα πάνω απ' όλα, η οποία δεν είναι καλά η ομάδα, και θέλω να ελπίζω ότι έστω αυτή η κίνηση, όπως είπε και ο Καλύβας θες, να ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κίνηση θα μπορέσει να βοηθήσει να μπαίνει μπάλα στο καλάθι πιο εύκολα, η οποία δεν μπαίνει δυστυχώς. Όμως θέλω να ελπίζω ότι θα ταρακουνήσει κάποια πράγματα γύρω-γύρω από την ομάδα που θα βοηθήσουν τους παίκτες να τη βάζουν πιο εύκολα στο καλάθι. Από εκεί και πέρα προχωράμε. Η υγεία πάνω απ' όλα, ο Ηρακλής είναι πάνω από πρόσωπα, πάνω από όλους. Εννοείται ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε να είμαστε κοντά στην ομάδα. Δεν ήμασταν ποτέ μακριά της. Γεροί να είμαστε από το 96. Αντώνιος Λάβνης πότε ήταν? Το 96-97. Το 96. Το 96 επί... Ο Ηρακλής έφτασε στους 4 του κυπελούχων. Ναι. Το 96 επί Σλάβνης, λοιπόν, σε ηλικία 22 ετών, έγραψα το πρώτο μου ρεπορτάζ Ηρακλή. Ήμουν τότε στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Ο Ηρακλής τότε έπαιζε
ημιτελικούς κυπέλου, κυπελούχων, Αντώνη, με τη Βερόνα. Έτσι, ναι. Βερόνα, στη Βερόνα, ναι. Τη Βερόνα, που ήταν, το, ήταν νομίζω το πρώτο μου παιχνίδι ήταν για το ελληνικό πρωτάθλημα πριν από το ευρωπαϊκό. Ήταν νομίζω με τη Λάρισα, είχαμε κερδίσει εύκολα. Και μετά παίξαμε με τη Βερόνα που ήρθε ο Μάγκιο Ζουλίνο και μας έβαλε 9 τρίποντα στην Ιταλία και 7 εδώ, 6 εδώ. Ήταν το πρώτο μάτς στην Ιταλία που μάλιστα εγώ είχα πάει κιόλας τότε, ήμουν εκεί και τότε είχε γίνει και ένα ψηλό επεισόδιο το οποίο δεν αναφέρθηκε πουθενά. Τέλος πάντων, είχε κερδίσει με 33 η Βερόνα με τον Ιουτζουλίνο να κάνει απίστευτα πράγματα. 9 τρίποντα μας είχε βάλει, 7 κάτι έτσι. Νομίζω 7 ή 8 τρίποντα είχε βάλει και στο ρεβάνς του Ιβανοφίου η διαφορά έφτασε μέχρι τους 21, έτσι. Μέχρι τους 21 πόντους. Κοντέψαμε. Αλλά τελικά ναι, δεν μπόρεσε. Ήταν πάρα πολύ. Έβαλε ο Γιοζουλίνο ένα τρίποντο εκεί, ήμουνα τότε στο μάτς. Και έβαλε και ένας Ιταλός δύο τρίποντα, κάτι τέτοιο. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που έβαλε ο Μπάκναλ το τρίποντο και έφτασε τους 21. Κόντεψε να πέσει το Ιβανόφιο τότε, γιατί τότε πίστεψαν όλοι ότι μπορεί να καλυφθεί η διαφορά. Ήταν, είναι χαρακτηριστικό το μάτς. Τότε παίζαμε τέσσερις στο κύπελο κυπελούχων. Και είχαμε προπονητή το Σλάβνιτς, έτσι, Κλήτο, που όλοι ξέρουν την ο Σλάβνιτς για το σερβικό μπάσκετ. Βέβαια, Μια ωραία μόκα. Είναι μια από τις θρυλικές φιγούρες του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, ο Μόκα Σλάβνιτς. Και σαν παίκτης, σαν προπονητής, ήταν από τη μεγάλη σχολή τον Μπλάβη. Εδώ βέβαια δεν ήταν πολύ διαφημισμένος, αλλά πραγματικά μιλάμε για τεράστια μορφή του Ιουγκοσλαβικού. Εκεί είναι θρύλος τώρα, τι να συζητάμε. Νταλίμπας, Νταλιμπάκη. Τώρα μπορούμε να το πούμε μετά από 23 χρόνια. Εγώ τότε ως ο μοναδικός απεσταλμένος, αν θυμάμαι καλά, από ελληνικό μέσο, είχα πετύχει στο λόμπι του ξενοδοχείου ένα μεγάλο καυγά μετά το μείον 33 του πρώτου μάτς, όπου το κλίμα ήταν πάρα πολύ τεταμένο, αλλά τελικά η φωτιά έσβησε γρήγορα. Με πρωταγωνιστή το Μόκα. Έτσι. Εντάξει, οι μεγάλες ήττες. Ήταν νευρικός αυτός. Ήταν νευρικός. Ναι, ήταν πολύ νευρικός. Και οι μεγάλες ήττες φέρνουν και φουρτούνες και είναι λογικό, εντάξει τώρα. Okay. Ήτανε τρελάκιας και αυτός, γι' αυτό και εγώ θέλω τρελάκιδες. Εγώ έτσι. Θέλω τρελούς στην ομάδα. Και τρελάκιας και ασυμβίβαστος, έτσι. Τρελούς. Θέλω. Δεν καταλάβαινε ούτε το όνομα του άλλου, ούτε πώς τον λένε, ούτε τι ιστορία έχει, ούτε τίποτα. Δεν. Θέλω τρελούς ψυχάκιδες. Ψυχάκιδες θέλω. Τρελούς. Θέλω τον Αγγέλο, α ήθελα τον Αγγέλο. Θέλω τρελούς, με την καλή έννοια τρελούς, έτσι. Με την καλή έννοια τρελούς. Το Λυκογιάννη, ας πούμε, αυτό που κάνει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τον είδα χθες σε ένα time out, κόντεψαν να πεταχτούν οι φλέβες από το λαιμό του. Συγγνώμη, πανηγυρισμό, είδες μετά. Ναι, πέρα από το μετά, όχι σε ένα time out, χαρακτηριστικά κόντεψαν να πεταχτούν και ευτυχώς ήταν κλειστό το μικρόφωνο. Ποιος ξέρει τι έλεγε τότε, ας πούμε, έτσι. Ναι. Εγώ τέτοιου θέλω. Μπορεί ούτε να μην... διεθνείς ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν πανηγύρισαν έτσι. Πανηγύρισαν όλοι, πανηγύρισαν. Όσο κανείς. Μαγιά του. Λέω εγώ. Γιατί, δεν το ζει, το νιώθει το παιδί μου. Δεν είναι προσποιητό, το νιώθει. Είναι εκεί, θέλει να κερδίζει. Μα το ίδιο θα έκανε και στον Πανιόνιο, λέω. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν είναι κινητή συντούπα. Εγώ έχω πάει στη Ρόδο σε μάτς με τον Άρη σε 2-3 συνεχόμενα, όπου δεν δίστασε να μαλώσει, κανονικά να μαλώσει με ανθρώπους του Άρη. Όταν λέμε να μαλώσει, κοντέψα να έρθουν στα χέρια. Από το πάθος, από το τέτοιο, από οτιδήποτε, όπως μπορείς να το βαφτίσεις, ας πούμε. Παιδιά, πρόπερση έγιναν τα μαυροσκούφια στη Χάνθα, έγιναν που έγιναν. Και έπαιζε και ο Ηρακλής. Και έπαιζε και ο Κολοσσός με τον Λυκογιάννη. Και πήγα εγώ να τον κάνω συνέντευξη με την κάμερα μετά το τέλος του αγώνα και είχε παράπονα από τη διαιτησία. Και κόντεψε να με δείρει εμένα, γιατί νόμιζε ότι είμαι από τους διοργανωτές, από τα μαυροσκούφια, από τους διαιτητές δηλαδή. Σου λέει αυτός είναι των διοργανωτών, το κανάλι κτλ. Δεν με ήξερε τότε. Και του λέω, κότς, να πούμε μια κουβέντα. Λέει, τι μια κουβέντα, λέει, εδώ, λέει, θα αποχωρήσουμε, λέει, από το παιχνίδι. Είναι ντροπή, λέει, αυτό που μας κάνουν. Και μάλωσε στο φιλικό για τη διαιτησία και τα λοιπά. Και κόντεψε να με δείρει και εμένα. Και λέω, μα να ξέρεις, λέω, δεν είναι σωστό να μιλήσεις, λέω, δύο λόγια για το τουρνουά, να πούμε μια ευχή, να πούμε κάτι, είναι σημαντικό, να πούμε για το Μαυροσκούφι και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, είναι δυνατό, λέει, άσε ρε φίλε, λέει, τα έφευγα, λέει, θα πάρω την ομάδα και θα φύγω και κάτι τέτοια μου λέει. Τέλος πάντων. Εγώ... Αλίγο να το κάνει και στο Ιβανόφιο, Κώστα. Με τη σφαγή, έτσι. Άσε μας δεκλεί το κιστό. Κώστα λέει στο Ιβανόφιο, λέει, ήμασταν παιδιά, λέει, 18 χρονών, τώρα είμαστε, λέει, 40. Με διαιτητές εκάστηταν, λέει, Κώστα, λέει, τότε. Λέει, γι' αυτό, λέει, ο Παύλος. Το θυμάται, όντως.
Κώστας και Ιβανόφιλε λένε ένα σύνδεσμο πολλών χρόνων. Ήμασταν παιδιά 18 χρονών, τώρα είμαστε 40. Ήμασταν 22 φίλε και τώρα είμαστε 47. Λοιπόν, η πρώτη φορά που σε είδα, λέει Κώστα, ήταν το 99 σε πορεία κατά του Θεοδωρίδη, όταν κατεβαίναμε την Αγία Σοφία γωνία με Τσιμισκή. Έπινε καφέ. Όχι, ήμουνα μπροστινός και του Περούκα. Λοιπόν, Κατζούρης, Λυκογιάννης και Ζιάγκος από τους καλύτερους, λέει, των νέων. Τη δεκαετία, λέει, του 70, λέει, η μπάντα, λέει, λογαριασμό με άσο το Σλάβνιτς, μάλλον ήθελε να πει ο Σάββας κάτι άλλο, ήταν η μόνη ομάδα που δεν μπορούσαν να κερδίσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο τότε πρωταθλητριών. Παιδιά, κανένα νέο για προπονητή έχουμε? Τι γίνεται σε Δρακόπουλο και Κακιούση, γιατί δεν έχει έρθει τόσα χρόνια? Λευτέρη Κακιούση, θέλουμε μεγάλο πάθος, λέει, αυτό που λείπει. Οι υποψήφοι, παιδιά, σας τους είπαμε χθες. Έχουν γίνει ήδη επαφές. Αναμένονται απαντήσεις. Ο Λευτέρης δεν είναι μέσα σε αυτές τις επαφές. Εγώ... Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν το παρακολουθώ το θέμα, αλλά το ξαναείπα και χθες. Επειδή το Λευτέρη το ξέρω και εγώ πολλά χρόνια. Το θέμα είναι αν θέλει να προπονήσει, αν θέλει. Πολλά χρόνια εκτός ο Λευτέρης. Θέλει. Α, οκ. Okay. Θέλει. Πάσου. Απλά υπάρχει το κριτήριο που λένε από την ομάδα ότι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά έχουν περάσει και 10 χρόνια, ας πούμε, από τότε που κόουτσαρε και τα λοιπά. Εδώ άλλος λέει, από τότε που ήταν ο Λευτέρης έχει αλλάξει μέχρι και το τρίποντο, ας πούμε, πήγε στο 6,75 και τα λοιπά. Εγώ είμαι υπέρ της λύσης του Λευτέρη, για τους λόγους τους οποίους πιο πολύ είναι στο δικό μου τομέα, τους επικοινωνιακούς. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο Λευτέρης θα συσπυρώσει, θα ταρακουνήσει. Θα συσπυρώσει και θα έχει και μία μεγαλύτερη πίστοση χρόνου από όποια έχει ο οποιοδήποτε έρθει αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσει και λίγο με την καρδιά μες στα αποδυτήρια. Ο Λευτέρης είναι μπαράς στα αποδυτήρια. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι. Είναι σε αυτά καλός. Μπορεί να μην είναι στο pick and roll και στο transition και τα λοιπά. Συγγνώμη, παιδιά, και προπονητικά εγώ θα το πω. Ο Κακιούσης έχει θητεύσει δίπλα στους κορυφαίους, έτσι. Να αποκαλύψω το πλάνο μου. Να αποκαλύψω το πλάνο. Ένα δίδυμο Κακιούση Νικολαίδη τώρα δεν θα μπορούσε να γίνει? Έτσι, Ροδόπουλος, Νικόλ και κατ' επέκταση μετά Γιαννάκης και τα λοιπά. Ο Κακιούση έχει θητεύσει δίπλα στους καλύτερους. Επίσης θέλω να πω, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι αβαντάρω το Λευτέρη, ο οποίος Λευτέρης και ο Λευτέρης δεν με πήγαινε και εκείνα τα καλά χρόνια. Τώρα είμαστε φίλοι, αδερφοί, αλλά εγώ τα λέω, γιατί εγώ τότε έγραφα για τους παίκτες του Φιλιούδη και τα λοιπά. Εγώ τα λέω όλα, δεν μασάω. Και τότε τα έλεγα και με βρίζανε και τώρα τα λέω και τώρα με βρίζουνε. Άρα, μάλλον ή κάτι δεν κάνω καλά ή κάτι κάνω πολύ καλά. Όταν η ομάδα λοιπόν είχε 13 παίκτες από τον ίδιο μάνατζερ και ήταν ο Λευτέρης προπονητής και ο Λευτέρης ήταν μάγκας, γιατί μπόρεσε και έπεισε αυτούς τους παίκτες, γιατί έπεισε τον Παπαδόπουλο να γυρίσει, κράτησε το Διαμαντίδη, είχαμε ομαδάρα κτλ. Εγώ όμως τα έγραφα, γιατί δεν είναι σωστό να έχει ο Ηρακλής 12 παίκτες από τον ίδιο μάνατζερ, έτσι. Ή οποιαδήποτε ομάδα. Όχι μόνο. Εδώ τώρα έχει 4 από τον ίδιο μάνατζερ και λέμε γιατί. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία. Πέρασε, είναι μια παρένθεση. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ απέναντι σε όλους και ενώπιον του καλού, με το μυαλό μου, του όποιου καλού του Ηρακλή, τα έλεγα τότε, τα λέω τώρα, θα τα λέω πάντα. Όπως έλεγα για το Βόλε τότε που σήκωναν πρωταθλήματα, ότι παιδιά, ο σύλλογος θα διαλυθεί. Δώστε και στο μπάσκετ ένα εκατοστάρικο από αυτά τα εκατομμύρια των τιμολογίων. Δώστε και στο μπάσκετ ένα εκατοστάρικο να μην πέσουμε. Και πέσαμε. Λοιπόν, και λέγανε να εκεί απέναντι είναι η πληγή. Η τότε. Που τώρα είναι τα τσιράκια τους μετά. Λοιπόν, τότε λοιπόν που εγώ τα έλεγα, μας λέγανε αλήτες στην τηλεόραση. Το αλεκάκι. Λοιπόν, άρα τι να κάνουμε. Εγώ θα τα λέω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να μην τα πω. Ότι η ομάδα διαλύθηκε, έπεσε 10 χρόνια στην Α2 για να έχει ο άλλος 3,5 εκατομμύρια budget. Και οι Αμερικάνοι με πέραν τηλέφωνο 12 ώρα το βράδυ, Κώστα, φέρει πετρέλαιο. Μας βγάζει έξω ο νοικοκύρης. Ήταν κλειδωμένος έξω ο Φέλτον, ο Μακαρίτης. Το θυμάσαι, Αντώνη, το Φέλτον? Ναι, βέβαια. Καλός παίκτης. Και ο Τζέκινς, ένας άμπαλος Αμερικανός που είχαμε, που μόνο κάρφωνε. Λοιπόν, και τους κλειδώναν απ' έξω, δεν έχουν τα νίκια. Και έτρεχα εγώ να τους ανοίξω. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν θα τα πούμε? Αυτά είναι τα κακώς κείμενα σε ένα σύλλογο. Λοιπόν, άρα μην με φορτώνετε. Είπαμε, τα πρόσωπα δεν υπάρχουν μπροστά στις ομάδες. Οι ομάδες προχωράνε, τα πρόσωπα φεύγουν. Όπως λοιπόν λέω για τον Λευτέρη, εγώ για τους δικούς μου λόγους επικοινωνιακούς, ότι είναι η καλύτερη λύση, θα πω ότι μπασκετικά είναι μια εξαιρετική λύση ο Καστρίτης.
με τον οποίο έγιναν επαφές και ο Γιάννης το σκέφτεται και πρέπει να το πάρει απόφαση αν είναι να έρθει. Δύσκολο το βλέπω, Κώστα. Ο Γιάννης για μένα είναι πολύ καλός προπονητής που το λέγανε οι δικοί μας ύπνο επειδή έχασε με τον Άρη. Γιατί τώρα θα τα πω. Και τώρα λένε όχι τον Καστρίτη. Γιατί όχι τον Καστρίτη. Πού θα βρεις καλύτερο τώρα που πέφτεις. Τώρα πέφτεις. Κώστα, το βλέπω δύσκολο να γυρίσει. Εννοείται ρε Αντώνη. Εννοείται ρε Αντώνη. Γιατί ο Καστρίτης έφυγε, ξέρουμε γιατί έφυγε. Δεν έφυγε επειδή χάσαμε. Επίσης είναι και ο Σκουρτόπουλος είναι μια επιλογή. Είναι όμως ο διακός τροποντής. Είναι λέει Ταβερνιάρης. Εντάξει ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Και για το γιατρά τα ίδια λέγαμε. Είναι προπονητής. Είναι κανονικός προπονητής. Δεν είναι καλός, δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα, θα βάλουμε συμβόλαιο με όλους. Είναι προπονητής. Ο Τακιανός είναι προπονητής. Ο Κουφός είναι τρελός. Εγώ τον θέλω. Δεν με νοιάζει τι ακούγεται και τι λένε. Λένε διάφορα. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ο Φραγκιάς είναι προπονητής. Αυτές είναι επιλογές. Εγώ είπα και μια άλλη επιλογή στη χθεσινή εκπομπή και βλέπω ότι σήμερα προχωράει. Ο Κουτσός, ο Ισίδωρος, πάνε πάρ' τον από το Λαύριο. Κάνε πρόταση. Το Λαύριο πέτυχε τους στόχους του. Τελείωσε. Ο Ισίδωρος είναι το μυστικό όπλο του Λαυρίου. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όποιος προπονητής έρθει στον Ηρακλή... Πάρ' τον να επενδύσεις, Αντώνη, 1,5 χρόνο. Πρέπει να έχει την ασπίδα του πάω σε μακρόπνοο πλάνο για την επόμενη σεζόν. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος, αλλά έχω την οντότητα, το ειδικό βάρος, όπως θέλεις, πες το, την εμπειρία, για να σηκώσω το ότι φέτος μπορεί να γίνουν και άλλες στραβές, αλλά έχω ένα φόντο για την επόμενη σεζόν. Δυστυχώς, όπως φάνηκε και στην περίπτωση του Στέργιου Καλύβα, αν έρθει ένας προπονητής εξελίξιμος που δεν έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα κτλ., δεν θα αντέξει την πίεση που υπάρχει, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Κοίταξε, το θέμα είναι καταρχήν, Αντώνη, είπαμε πάντα, το ψάρι, εγώ δεν λέω ότι βρωμάει, λέω ότι μυρίζει όμορφα από το κεφάλι. Λοιπόν, άρα, τι θες να κάνεις, θες να δώσεις την ομάδα σε κάποιον για 2 μήνες, να τη σώσεις και βλέπουμε το καλοκαίρι, ή θες να πείσεις κάποιον να την πάρει 1,5 χρόνο και να του δώσεις τα κλειδιά και του πεις, αδερφέ, έκανα βλακίες όλο αυτό το διάστημα, πάρτα, κάνε ό,τι θέλεις, πάρε και 5 χιλιάρικα παραπάνω και κάνε μου ομάδα. Διώξε όποιον θες να διώξεις, βάλε τους πιτσιρικάδες, 2 νίκες θέλεις στο πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς, 3. Δεν μπορείς να τις πάρεις. Άμα δεν μπορείς, πες, έπεσες. Ποιος θα συμβιβαστεί με 2 νίκες για να σωθεί η ομάδα και να στηρίξει τον προπονητή? Από τον κόσμο. Άμα τις πάρει, δεν θα πούν τίποτα. Όποιος και να είναι προπονητής. Θα πούνε εντάξει, τα καταφέραμε, δεν φταίει αυτός κτλ. Θα πάμε μετά με τον Προμηθέα εδώ, θα χάσουμε 30 πόντους και μία ή άλλη. Anyway, το θέμα είναι λοιπόν τι γίνεται από πάνω. Θες να δώσεις την ομάδα 1,5 χρόνο σε κάποιον. Ωραία. Θα πας στο Ζούρο, θα πεις Ηλία, αδερφέ, δεν έχω λεφτά. Έχω όμως brand name, έχω κόσμο, θα παίξω Ευρώπη. Μπορώ να σου δώσω 10 χιλιάρικα, δεν μπορώ να σου δώσω 20. Μπορώ να σου δώσω μια ομάδα αυτή να την κάνεις εσύ ό,τι θες να την πλάσεις. Μπορείς να το πας να τον πείσεις. Έγινε μια προσπάθεια την πρώτη φορά. Δεν είχες τα λεφτά για να τα δώσεις. Πάνε στον Πεδουλάκι. Δεν μπορείς να πας στον Πεδουλάκι. Άλλα 20 εκεί. Προσπάθησε να πας στο Μανολόπουλο. Τα ίδια. Βγες και πες στον κόσμο λοιπόν, παιδιά. 2 φραγκάκια έχουμε στην τσέπη. Με αυτά τα 2 φραγκάκια θα κινηθούμε. Ούτε είναι κακό να κάνεις αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο φινάλε. Να ζητήσεις δηλαδή. Πάντα ζητάς. Να ζητήσεις. Να πεις, αδερφέ, θες να πάρουμε το ευρωπαϊκό και να κερδίζουμε τον Προμηθέα. Έλα πάρε μετοχές. Έλα πάρε διαρκείας. Έτσι. Αλλά να μην τα ρίχνουμε μετά και στον κόσμο και την πληρώνουν μετά οι ασπίδες. Λοιπόν. 6 αναλώσιμοι λέει και βετεράνοι λέει και τα λοιπά. Η βάση είναι. Η ομάδα πέρυσι είχε πλάνο σε πολλά παιχνίδια. Τα καλή αντίθεση με φέτος. Μέχρι τώρα εκτός 2 παιχνιδιών παίζουμε αυτό με το πιλότο. Παιδιά, λέει μακρόπνο πλάνο, λέει προϋποθέτει και αγωνιστική βάση σε παίκτες. Κώστα, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στην ομάδα? Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα στην ομάδα. Η ομάδα πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ πληρώθηκε πάλι. Και επειδή λέω ότι πληρώθηκε, κάποιοι λένε ότι είμαι και γλύφτης του Δρακόπουλου. Αφού πληρώθηκε, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Να μην το πούμε ότι είναι όλα πληρωμένα. Τους παίκτες. Όλα πληρωμένα. Τάγκα, 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 τάγκα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Να του το αφαιρέσουμε και αυτό, αφού το κάνει.
Δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Όποιο όνομα και να έρθει, θα το βγάλουμε άχρηστο, λέει. Ας έρθει ένας μπασκετικός, λέει. Στείλει του Καστρίτη Σκουρτόπουλου, συγγνώμη, να σωθεί η ομάδα και βλέπουμε έπειτα. Λοιπόν. Όποιοι λένε όχι στον Καστρίτη, είναι απλά νύχτες. Κώστα, όσοι είπες, λέει Ανίκου, λέει στην ομάδα κτλ. Φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπάρχει πλέον αυτός που είπες, καταρχήν, πλέον να ξέρεις. Ποιος Καστρίτης, λέει, παιδιά, λέει πισωγύρισμα μεγάλο, λέει Έλεος. Εντάξει. Άμα βρούμε καλύτερο, Στέφανε, έλα και παίζουμε εσύ. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να έχουν αυτό το πρόσωπο, είναι η ώρα του να κάνει την υπέρβαση σε προπονητή ώστε να αλλάξει επίπεδο. Ένας προπονητής τύπου Ζούρου θα αλλάξει επίπεδο την ομάδα και μπασκετικά. Είδες λοιπόν, Κώστα, ότι το πιάσει το θέμα η φίλαθλη από λάθος οπτική γωνία. Τι σημαίνει με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να έχουν αυτό το πρόσωπο? Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που ο Άρης πέφτει στο Αθήνα. Δεν είναι πεσμένοι, οπότε είναι ευκαιρία για τον Ηρακλή να κάνει το ξεπέταγμα. Να κάνει ξεπέταγμα, ναι, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν το διπλάσιο και τριπλάσιο μπάτζετ του Ηρακλή και αυτή τη στιγμή είναι δύο σκαλιά πιο πάνω. Αν θέλει να κάνει το ξεπέταγμα ο Ηρακλής, αυτούς πρέπει να κυνηγήσει. Όχι τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι από κάτω του ήδη, θεωρητικά. Γιατί έχουν τα θέματα τους, ο Ηρακλής έχει ιδιοκτήτη, είναι σε ένα καλύτερο σημείο. Αντώνη, ο Ηρακλής είναι σε ένα καλύτερο σημείο, αλλά είναι θεωρητικά σε καλύτερο σημείο. Ναι. Πρακτικά. Θα του βγει μια χρονιά. Αν του χρόνου βγει τέταρτος ή τρίτος δηλαδή. Το θέμα είναι να έχει μια σταθερά. Και εγώ το ξαναλέω. Ας το δουν οι φιλαθλοί. Είναι λογικό να πικραίνονται και να στεναχωριούνται από τις ήττες, από στραβά αποτελέσματα, από μια μέτρια πορεία κτλ. Ας δουν τι συμβαίνει 500 μέτρα δίπλα τους ή 2 χιλιόμετρα δίπλα τους. Που ναι. Ομάδες της πόλης με τεράστιο όνομα και brand name και τίτλους και τα λοιπά μαζεύουν το δεκάρικο από το πάτωμα που λέει ο λόγος. Πρέπει μια ομάδα όταν έχει μια σταθερά, όταν έχει δηλαδή μια σταθερότητα οικονομική, διοικητική, οτιδήποτε, μπορεί να χτίσει. Τη μία χρονιά δεν θα τη βγει, την άλλη θα τη βγει. Ναι. Αν παλεύει να επιβιώσει και να μείνει στην κατηγορία ή να μείνει ζωντανή και να μην πέσει από χρέη, τότε τα πράγματα είναι 100 φορές χειρότερα. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω. Εντάξει. Και να την καταλαβαίνω πρώτος από όλους. Εννοείται για τις ήττες ή τη μέτρια πορεία της αποτυχίας. Να διαβάσω λίγο τα μηνύματα, να απαντήσω σε όλους τους φίλους, γιατί θέλω σήμερα να απαντάω όσο μπορώ βέβαια και όσο πρέπει. Τελευταία φορά που κοτσάρισε ο Λευτέρης, λέει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Μαρούσι το 2007. Όντως, νομίζω κι εγώ, Αντώνη. Κάποτε, φίλε Κώστα, λέει ο φίλος μου ο Θεόφιλος, διαφωνήσαμε με την Εθνική, λέει, αν θυμάσαι, όλα είναι μέσα στη ζωή. Σήμερα στεναχωρέθηκα για δεύτερη μέρα σερή μετά τη χθεσινή από την αποχώρησή σου. Φοβάμαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Παιδιά, όλα γίνονται για το καλό. Έτσι, μακάρι να ταρακουνηθεί η ομάδα, να βοηθηθεί. Οι ομάδες, είπαμε, είναι πάνω απ' όλα. Τώρα, εντάξει, έφυγε ο Κούς και κάτι έγινε. Εδώ χαίρονται, πανηγυρίζουν. Προσωπικά, όποιοι λένε όχι στον Καστρίτη, λένε μεγάλοι νύχτες. Πέστα, Κώστα, πέστα. Πισωγύρισμα ο Καστρίτης, λέει άλλος φίλος. Έχω να πω, λέει, τον Ηρακλή τον τρώει, λέει, ο νεοπλουτισμός και η βιασύνη. Οι παράγοντες της ομάδας πρέπει να καταλάβουν ότι οι ομάδες δεν χτίζονται σε μια σεζόν και πρέπει να οπλιστούν, λέει, με υπομονή και ο κόσμος του Ηρακλή, λέει, να προσγειωθεί. Λέει ο φίλος. Ποιοι παράγοντες της ομάδας? Ορίστε. Ποιοι είναι οι παράγοντες της ομάδας? Σωστό και αυτό. Εδώ ο κόσμος που δεν ξέρει καν ποιο είναι το ΔΣ της ΚΑΕ. Ο Δρακός... Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω περισσότερο ότι ποσοτικά ο παράγοντας της ομάδας είναι. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι οι παράγοντες? Το είπα και χθες. Θα συνεχίσει την κουβέντα, απλώς ένα σχόλιο παρεθετικό. Ακούσαμε πριν την πρόσληψη του Καλύβα. Θέλω νεαρό προπονητή, Θεσσαλονικιό. Καλά είπε και η Ηρακλήδη, εντάξει, και μετά είπε οι δύο στα τρία. Λάθος. Έτσι. Και χθες ακούσαμε θέλει έναν έμπειρο προπονητή. Αυτά μέσα σε 1,5 μήνα. Ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον, πρέπει να βάλει μια σταθερά. Δηλαδή να πει ότι θέλω αυτό και θα πάω έτσι για 3 χρόνια. Θέλω να πάω το διπιωτικό, θέλω να πάω την Ευρωλίγκα, άρα δεν θέλω το Ζούρο, θέλω το Μεσίνα. Λοιπόν, θέλει μια σοβαρότητα έτσι στο μυαλό. Εγώ το σέβομαι τον άνθρωπο από την που πληρώνει, είναι τεράστιος παράγοντας. Τεράστιος. Λίγοι πληρώνουν από το 1, 2 και κάτω. Έτσι. Είναι τύχη για τον Ηράκλειο που τον βρήκε. Ναι. Βρήκε έναν άνθρωπο που είναι Ιανουάριο μήνα πληρωμένη ομάδα. Πότε έγινε αυτό ξανά? Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ είναι πληρωμένος ο ΠΑΟΚ το Δεκέμβριο, το λέω. Εγώ δεν θυμάμαι όσο ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ Δεκέμβριο να είναι πληρωμένος και να συζητάμε τώρα εμείς αρχές Φεβρουαρίου. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Ναι.
Άρα και ο ΠΑΟΚ έχει έναν τυχερό. Έχει έναν τύπο και είναι τυχερός. Και ο Ηρακλής λοιπόν έχει έναν τύπο εκεί πέρα και είναι τυχερός. Ο ίδιος λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι το μπάσκετ δεν είναι πουλάω, αγοράζω, πάρε 2 ευρώ την ασπιρίνη. Και θέλει άλλα πράγματα για να φτιάχνει μια ομάδα. Έτσι, θέλει στελέχη, θέλει υπομονή, θέλει δουλειά το καλοκαίρι και θέλει αποφάσεις με βάση του στόχου σου. Δεν νομίζω ότι έγιναν αυτά στον Ηράκλη. Ευχαριστώ. Χάρη Μαρκόπουλο, λέει Κώστα, να πάρεις. Παιδιά, ο Χάρης έχει πάει ήδη στην Κίνα, γερός να είναι. Έχει κλείσει, είπαμε, το είπαμε και χθες, προχθές, με τους Beijing Ducks και πάλι. Ο Καστρίτης, λέει, έφαγε ανάθεμα με το μάτσο των Πανιώνιων που άφησε 40 λεπτά το Σάμουλης να κάνει πάρτι. Το χάσα το μήνυμα. Αλλά βέβαια και ο Πανιώνιος, λέει, είχε 50% λέει, στα τρίποντα, 70% στα τρίποντα. Εντάξει, παιδιά, ο Καστρίτης έφαγε την ύλα που χάσαμε από τον Άρη. Τώρα να τα λέμε αυτά όλα, έτσι. Και ήταν μετά ο άνθρωπος που να ξέρει, ας πούμε, που είναι και τα λοιπά. Χαιρετιόταν μετά, Αντώνη, με ποιους χαιρετιόταν εκεί. Καλά, όχι, Κώστα, ο Καστρίτης ξέρει τι σημαίνει. Ναι. Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Ο Καστρίτης ήταν μάρτυρας μετά την ήττα του Άρη από την Κίμη, όταν ο παδί του Άρη σταμάτησαν το λεωφορείο στα Τέμπη. Ήταν μέσα. Ήταν μέσα, ναι, και μπήκανε μέσα τότε που ο Άρης έπεφτε. Ξέρει από πίεση, ξέρει από τι σημαίνει να είσαι σε μια τέτοια ομάδα κτλ. Αλλά είναι και κύριος και είναι και σαν άνθρωπος τέτοιος. Έτσι. Το ότι ξέρει μέχρι το να δεχτεί αυτά κάποια πράγματα έχει διαφορά βέβαια. Αλλά ότι ξέρει, ξέρει. Εγώ σου λέω την υπερβολή. Την υπερβολή. Ότι ρε παιδί μου, επειδή χαιρετήθηκε μετά την ήττα με χαμόγελο με τους ανθρώπους του Άρη, σου λέει δώσατε το παιχνίδι. Μπινέδες. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Anyway. Ο Καστρίτης, είπαμε, δεν θέλω να κάνω βάντα σε κανέναν. Ξέρεις από πού απορρέει αυτό, Κώστα? Από ότι δεν δέχομαι ότι μπορώ να χάσω από τον Άρη. Ή από τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ το δέχομαι, Αντώνη. Έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Έχουν δίκιο, ρε Κώστα, να λένε ότι δώσατε το μάτσο στον Άρη επειδή χάσατε το παλέ. Όχι, να ζητάνε. Να ζητάνε νίκες. Άλλο να ζητάνε νίκες και άλλο να λένε χάσατε, άρα είστε πουλημένοι. Από τον Άρη, από δεν μπορείτε να χάσετε από τον Άρη τον ΠΑΟΚ. Ναι, δηλαδή αν έχανε ο Παναθηναϊκός από τον Άρη, που ο Άρης κόντεψε να τον νικήσει χωρίς τον Μπράουν και τον Φλιώνη, τι έπρεπε να πούνε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού? Εντάξει, και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού λένε άλλοι, εγώ τα οπαδικά τα ξέρω, τα νιώθω περισσότερο, δεν τους δικαιολογώ, όμως τους καταλαβαίνω. Ξέρω ότι δεν θέλω να χάνω από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε? Είπαμε, η πίκρα είναι δεδομένη και κατανοητή. Αλλά όχι να ξεφεύγουμε και να μπλέκουμε σε άλλα τέτοια τώρα. Ναι. Τι σημαίνει δώσατε το μάτς, δηλαδή? Γιατί να δώσει ο Ηρακλής το μάτς στον Άρη? Τώρα σου λέω μια ιστορία. Τελείωσε αυτό. Πάει. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι άλλο για να μην φανεί ότι κάνω βάντα μόνο στον Κακιούση, στον Γκούση ή στον Καρακούση. Λοιπόν, ο Καστρίτης, σαν άνθρωπος, ο Αντώνης τον ξέρει, τον έζησε. Έζησα με πάρα πολλούς προπονητές. Όλοι είχαν τα καλά τους και τα στραβά τους και σαν άνθρωποι και τα λοιπά. Ο Κατζούρης, ας πούμε, ήταν πιο μονόχνοτος, πιο έτσι αυστηρός, βλοσιρό ύφος και τα λοιπά. Ο Καστρίτης κάθε βράδυ μετά την προπόνηση, κάθε βράδυ ερχόταν στο γραφείο. Εγώ πάντα εκεί είχα κόσμο, είχα κανένα φίλαθλο, είχα κανένα συνεργάτη, είχα κάποιο περαστικό, πουλούσα διαρκείας, κάτι. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο. Ερχόταν πάντα, με χαιρετούσε. Κώστα, χρειάζεσαι τίποτα? Πάντα να μιλήσουμε 5 λεπτά. Πάντα να περάσει να δει τι γίνεται. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ερχόταν. Εγώ αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. Γιατί εγώ εκεί που είναι και το γραφείο μου δεν πολύ ασχολούνται. Σου λέω, Κούση είναι εκεί. Εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα. Υπάρχει ομάδα. Λοιπόν, κάθε βράδυ περνούσε. Και αυτός και η βοηθή του. Δεν λέω τώρα για τους άλλους που δεν περνούσαν. Εντάξει, δεν περνούσαν. Μερικοί περνούσαν. Δεν το λέω σαν παράπονο. Το λέω για να δείξω και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Έτσι. Πέρα από τα μπασκετικά. Τώρα δεν μας αρέσουν τα μπασκετικά και τα λοιπά. Την ομάδα πέρσι που τώρα όλοι λέμε πετάει ο Ντέιβις και πετάει ο Γάιδαρος, δεν την έκανα εγώ. Ο Καστρίτης και ο Καλύβας την κάνανε, έτσι. Και ο Βαρβούνης. Να τα λέμε όλα. Δεν την έκανα εγώ. Εγώ μόλις μου είπαν ότι παίρνουμε το Σούλερ, λέω, αλήθεια? Και μόλις μου λένε ότι παίρνουμε έναν από την Τσεχία, το βάζω στο βίντεο και λέω, αμάν, αυτός είναι καϊνάρι, πετάει. Και μόλις μου λέω θα πάρουμε το Λεζέλ Σμιθ, λέω τι αλήτης είναι αυτός, ρε. Τέτοιον θέλω. Τι μπουλντόκ είναι αυτό. Και ο Βλάξ μετά μάλωσε και φύγανε. Τέλος πάντων. Και χάσαμε την παιχτάρα. Και θα ήταν αλλιώς η χρονιά με το Σμιθ.
πέρσι. Μία παρένθεση να κάνω, Κώστα. Ναι. Αντώνη, συγγνώμη, σε έκοψα κατά λάθος γιατί πήγα να βάλω τον Μπάρι. Αντώνη, περίμενε. Ask το unmute. Περίμενε. Και πατήθηκε το κουμπί. Έλα. Περίμενε, μην μιλάς. Περίμενε. Πρέπει εσύ να πατήσεις κάτι. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τα λέει εδώ μεταξύ. Ask το unmute. Αντώνη. Μπράβο. Τώρα είσαι okay. Τώρα είσαι okay. Άντε, μπράβο. Δεν ξέρω, κάτι πατήθηκε. Λοιπόν. Εγώ φταίω, σε πάτησα μιούτ γιατί περίμενα τον Μπάρι και ο Μπάρις βγήκε. Θέλω να απαντήσω λοιπόν στο μήνυμα του φίλου του Αντώνη, του συνονόματου. Ναι. Ότι, γιατί είχαμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, ότι, που μου λέει ότι έχω ένα άθλημα φυτοζωό, αν είναι να είμαι από κάτω σου μετά από 10 χρόνια ανυπαρξίας, ας διαλυθώ. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Αν δηλαδή ο Ηρακλής, για να προσπαθήσω να καταλάβω και καταλαβαίνω μάλλον το σκεπτικό, δεν καταλαβαίνω τη λογική. Αν ο Ηρακλής έχανε από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ή μάλλον αν ήταν πρώτος ο Άρης, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, ή πρώτος ο ΠΑΟΚ, δεύτερος ο Άρης, και τρίτος ο Ηρακλής στην κανονική περίοδο, και σφάζονταν μεταξύ τους τα play-off, θα τον χαλούσε το φίλο μας. Δηλαδή να είναι οι τρεις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να πετύχει μια μεγάλη διάκριση ο Ηρακλής ή να είναι πάνω από τους συμπολίτες του. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Καλό ερώτημα. Και γι' αυτό δεν κατάλαβα και τον πανικό μετά την ήττα από τον Άρη. Ή ξέρω εγώ μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Δύο ήττες από τον Άρη. Και τώρα η επόμενη φημολογία είναι ότι θα ξαναχάσουμε για να σώσουμε τον Άρη. Όχι, εγώ μιλάω για φέτος τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Και πέρσι με τον Άρη και φέτος με τον Άρη. Okay. Και η φημολογία είναι λοιπόν, Αντώνη, σου λέω, επειδή ο Δρακόπουλος επικοινωνιακά και εκεί έχω απετύχει, γι' αυτό και φεύγω. Απέτυχα. Απέτυχα να τα περάσω αυτά, να μην τα λέει. Γιατί ο Δρακόπουλος βγήκε και είπε ότι θέλω τον Άρη και τον ΠΑΟΚ στην Α1. Αλλά ο Δρακόπουλος, είπαμε γιατί το είπε. Για εμπορικούς λόγους, για λόγους πρεστής κτλ. Για να τους νικάω κτλ. Και να χαίρεται ο κόσμος. Λοιπόν, γι' αυτό τους θέλω. Για να τους νικάω. Για να μην νικάω τον Απόλλωνα Πάτρας. Να νικάω τον Άρη. Αλλά σου λέει, αφού λες ότι τους θες στην Α1 μεγάλε και αφού είσαι καλύτερος από τον Άρη και χάνεις δυο φορές, άρα τους κρατάς. Πέρσι ο Ηρακλής έχασε από τον Άρη, αλλά τερμάτισε 5 θέσεις πάνω του, 7. Και? Δηλαδή τι σημαίνει που έχασε από τον Άρη? Δεν αν το πρόβλημα τελειώνει, ο Ηρακλής μπορεί να γίνει 5ος πέρσι. Ο Άρης ήταν 12ος. Ποιο δηλαδή, επειδή έχασε ένα μάτσα τον Άρη, άμα περάσει 7 θέσεις τον Άρη στη βαθμολογία, θα χάσει και ένα μάτσο, οκ. Okay. Εντάξει. Ποιο είναι δηλαδή το... Φέτος υπάρχει περίπτωση ο Ηρακλής να τερματίσει πιο χαμηλά από τον Άρη? Καμία. Ναι. Εγώ πιστεύω και τον ΠΑΟΚ θα περάσει. Αν δύο μέρες ο πρόεδρος της ομάδας λέει, δήλωσε ότι ο ΠΑΟΚ και Άρη τους θέλουμε στην κατηγορία, είναι λογικό να έρχονται δεύτερες σκέψεις, λέει ο Ιωάννης. Αυτό είπα, Ιωάννη, μόλις τώρα. Να βγάλετε το Λευτέρη στην εκπομπή να μας πει αν θέλει να έρθει, γιατί πολλά αστεία διαβάζουμε, λέει ο Γιώργος. Είπαμε ότι ο Λευτέρης θέλει να έρθει. Δεν είπα εγώ ότι δεν θέλει. Έτσι. Μπορείς να μας απαντήσεις ποιος έφερε αυτούς τους παίκτες? Τους παίκτες τους διάλεξε σε μεγάλο βαθμό, παιδιά, ο coach, ο Βαγγέλης Γιάγκος. Αλήθεια είναι αυτό, τι να πούμε τώρα. Έτσι. Οι περισσότερες επιλογές είναι πάντα του προπονητή. Και σε αυτό ο Δρακόπουλος, για να λέμε για τον Δρακόπουλο και να δικαιολογούμε αυτούς που μας βρίζουν ότι είμαστε οι ασπίδες του Δρακόπουλου και ότι είμαστε οι γλύφτες του Δρακόπουλου, ο Δρακόπουλος λοιπόν δεν παρεμβαίνει σε θέματα παικτών. Αν και είναι παράγοντας παλαιάς σκοπής και θέλει να έχει άποψη για όλα και λέει, έλα ρε τώρα, ποιος κούσεις τώρα? Αυτός δεν μπορεί να πηδήξει εφημερίδα. Τον Καρκανιά θα πάρω. Αλλά στο τέλος παίρνει τον κούση γιατί τον λέει ο προπονητής. Έτσι είναι. Οι επιλογές λοιπόν ήταν της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Καλός ή κακός, αυτό είναι. Και δεν θέλω να πω παιδιά, έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εγώ έχω γνωρίσει και προέδρους που λέγανε, έλα μωρέ, τι να τον κάνεις τον προπονητή αν έχεις ρόστερ. Η ομάδα είναι καλή, θα παίξει. Είναι κλιματικό λάθος αυτό. Αντώνη, ναι, αν είναι καλή η ομάδα θα παίξει, αλλά πρέπει να τη στηρίξουμε κιόλας, να τη βοηθήσουμε. Τέλος πάντων. Αντώνη λέει, ισχύει ότι θα παίξει την επόμενη διαφήμιση του Κορπί? Δεν είναι Κορπί, γι' αυτό γέλασα πριν. Είναι άλλη μάρκα στο μεταξύ, δεν είναι Κορπί. Γι' αυτό γέλασα πριν από μόνος μου που είδα το μπουκάλι, γιατί είδα το μήνυμα. Φέρεται πολύ καλά λοιπόν η δύναμη του Ηρακλή, ο κόσμος του και το Ιβανόφ, η πίεση του κόσμου διαφορετική από το κενό γήπεδο. Ναι, φιλέ, έτσι είναι, πράγματι. Η πίεση του κόσμου όμως πρέπει να είναι και ανάλογη με τα δεδομένα της ομάδας. Εγώ γι' αυτό φωνάζω και μαλώνω με τον κόσμο και μου λένε μαλώνεις με τον κόσμο και διχάζεις τον κόσμο. Ναι, η πίεση
από μένα είναι ακόμη πιο μεγάλη. Εγώ τους ρίζω ακόμη πιο πολύ, σας το έχω πει. Αλλά δεν τους ρίζω δημοσίως. Και τους ρίζω για να τους βοηθήσω να κερδίσουν το μάτς, να μπει η μπάλα στο καλαθάκι. Η ομάδα δεν ξέρει να κερδίζει. Η ομάδα είναι με κομμένα τα γόνατα. Ήταν. Τώρα δεν θα είναι από εδώ και στο εξής, λέω εγώ. Ελπίζω τουλάχιστον. Δεν ξέρει να πάρει ένα μάτς η ομάδα. Είναι όλοι σμενιχέ. Γιατί είναι σμενιχέ? Για πολλά. Γιατί δεν τους γιώνουν τα μάτς, γιατί ο κόσμος φωνάζει, γιατί η διαιτησία δεν τους πάει, γιατί βλέπουν ότι και οι ίδιοι δεν παίζουν καλά ατομικά. Παίκτες είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Κάνει ο άλλος, λέει, απ και το χάνει. Σου λέει, ρε φίλε, πού να ξανακάνω στον Κονατέ μπροστά, λέει, απ. Θα τη δώσω έξω την μπάλα. Έτσι, ένα κλείτο. Ο Λόβ έκανε 6 διεισδύσεις και έδωσε 7 φορές καρφώματα στον Κονατέ. Μία, αλλά έσπασε την μπάλα σωστά. 21 πόντους και 5 assist. Οι δικοί μας τρακέρνανε. Γιατί, ρε παιδιά, τρακέρνατε? Πάσα στον ένα, πάσα στον άλλον, τρίποντο υποπίεση. Πάσα στον έναν, έξτρα πάσα στον άλλον. Αυτή η έξτρα πάσα πια με έχει στοιχειώσει. Έχω τρελαθεί με την έξτρα πάσα. Μόνο του άλλο δίπλα. Μόνο του άλλο δίπλα. Σούταρε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Δεν μπορώ να τα απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τι να λέμε. Ο Κούσης λέει: Φημώνει το λαό του Άρη, λέει χαχαχά. Είναι δυνατό, λέει, να έκανε, λέει, επιλογές μόνο ο Γιάνγκος, παιδιά, επιλογές μόνο ο Γιάνγκος. Όταν ο προπονητής σου λέει, Κώστα, θέλω να πάρω τον Γκάτζιο. Εγώ τώρα, ας πούμε, που είμαι ο Κώστας μέσα στην ομάδα, θα τον πω, ρε coach, τι να σου πω τώρα, εγώ δεν ξέρω μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι ο Καρκανιάς μήπως είναι καλύτερος και είναι και πιο φτηνός. Ναι, αλλά ο Γκάτζιος είναι έμπειρος και τον θέλω για μέσα στα αποδυτήρια. Ή τέλος πάντων είναι καλός Αμερικανός και τον θέλω για αυτό που θέλω να παίξω. Τι θα τον πεις μετά εσύ, coach, δεν τον παίρνεις? Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, πέρσι τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο. Ήταν δεδομένο ότι ο Ηρακλής είχε το ίδιο, λίγο χαμηλότερο μπάτζετ από πέρσι. Ενώ είχε την πρόκληση του Champions League μπροστά του. Πόσοι από αυτούς τους φίλους που ρωτάνε τώρα ποιοι κάναν τις επιλογές ή τι είναι αυτά τα παλτά που φέρατε, λέγανε ότι το ρόστερ είναι καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά? Αρκετοί. Ο Ηρακλής προερχόταν από μια πολύ καλή χρονιά και όμως φαινομενικά και σαν μονάδες, γιατί πριν δεις την ομάδα δεν μπορείς να κρίνεις, το ρόστερ και για μένα ήταν καλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Και πιστεύω για τους περισσότερους. Το ότι δεν σου βγήκε η ομάδα. Έλα που δεν ήταν. Ή ένας παίκτης πέρσι έπαιζε και φέτος δεν παίζει. Στον Άρη και αν το έχουν νιώσει το πετσί τους αυτό φέτος. Αυτά συμβαίνουν στις ομάδες. Το ότι θεωρητικά οι επιλογές, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν κακές, ας πούμε. Στην πορεία αποδείχτηκε ότι ναι, μπορεί αυτή η ομάδα να μην μπορεί να παίξει μαζί. Δεν χρειάζεται να είναι κακός ο παίκτης. Μπορεί να μην ταιριάζει με το δίπλα του ή με τον ψηλό του ή με οτιδήποτε. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε άλλο, Αντώνη, γιατί έχω κάποια παιδιά στην ομάδα τα οποία πρέπει να με κρατήσουν, να παίξουν αυτά για την ομάδα αυτήν. Και δεν θέλω να πω τώρα ότι αν έπαιρνα τον Γκάτζιο ενώ μου προτάθηκε ο Καρκανιάς, εγώ πήρα τον Γκάτζιο. Μα ναι, εντάξει, τώρα με αυτή τη λογική, Κώστα, πάντα ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν πήραμε ή που δεν έχουμε ή που δεν παίζει. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα που μου ήρθε. Μην το λες, ρε Αντώνη. Όχι, μα το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μυστικό. Εντάξει, okay. Ο Κουζέλογλου είναι το ένα. Το άλλο, ας πούμε, είναι ο Γουέμπ. Ο Γουέμπ είναι άλλη περίπτωση. Ο Γουέμπ είναι παίκτης ο οποίος βγήκε και πραγματικά σε όποια ομάδα πιστεύω κανένας θα έπαιζε καλά. Εγώ να πω για τον Κουζέλογλου, λοιπόν. Όχι, όταν άκουμε, λοιπόν. Ο Γουέμπ δεν προτιμήθηκε έναντι του Μουρ, Αντώνη. Okay. Συμφωνώ. Σε αυτό ναι. Εκεί μπορεί να πεις ότι αν έπαιρνα αυτό θα χάλω πρόσωπο. Τελειώσαμε. Όμως για τον Κουζέλογλου. Και ακόμα να σου πω θα πεις. Το Λαύριο, συγγνώμη, ήρθε από το Λαύριο με 15 λεπτά μέσο όρο και με 6 πόντους και 4 rebound. Και φέτος τον Άρη κάνει τέτοια χρονιά που σήμερα, να το πούμε και αυτό γιατί είναι ήδη σημερινή, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε αποστολή εθνικής ομάδας. Ποιος φανταζόταν ότι ο Κουζέλογλου θα κάνει τέτοιο ξεπέταγμα ή να το πάρουμε από πλευράς ονόματος. Αν το καλοκαίρι ερχόταν ο Κουζέλογλου, ποιος θα έλεγε «Όχ, τι μπάμε έκανε ο Ηρακλής» ή οτιδήποτε. Στο παρκέ φαίνονται όλα. Ο Κουζέλογλου βρήκε την ευκαιρία που βρήκε και κάνει τη χρονιά που κάνει. Μπορεί στον Ηρακλή να μην έπαιζε τόσο καλά. Στο Λαύριο, το ξαναείπαμε, στο Λαύριο ήταν παίκτης των 15 λεπτών, των 17 λεπτών.
Τρία χρόνια ήταν στο Λαύριο Κουζέλογλου. Δεν πήγε ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό. Ο κάθε παίκτη ψάχνει μια ευκαιρία για να κάνει το ξεπέταγμά του. Ο Κουζέλογλου το έκανε φέτος. Δηλαδή, ποιο θεωρούσε ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, είναι η κακή επιλογή, ας πούμε, ο Τσάι Ρέιλισεν, να πω εγώ. Διεθνή παίκτη με τέτοια εμπειρία και τέτοιε εικόνε. Ο Κλήτος λέει, βλέπει, λέει, X-Factor. Τα πανηγύρια της Μπάγκερ. Μπορεί, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μπορεί να μην βγει η χημεία μιας ομάδας μπορεί. Ή να μην ταιριάξουν οι παίκτες. Δεν πάνε να πει ούτε ότι είναι άχρηστοι οι παίκτες, ούτε ότι θεωρητικά το καλοκαίρι δεν έγιναν καλές επιλογές. Αυτό που μπορεί να ψέξει κάποιος τον προπονητή είναι ότι γιατί ενώ πήρες κάποιους παίκτες, ας πούμε, ή με ίδια χαρακτηριστικά, ή οι παίκτες που δεν θα δέχονταν ένα δεύτερο ρόλο, τους έβαλες όλους μαζί. Εκεί ναι, στο θέμα της χημείας, στο θέμα το πώς θα τα ταιριάξουν μεταξύ τους, εκεί ναι, οκ. Okay. Αλλά στις επιλογές, ποιος μπορεί να πει, υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Άρη, ρε παιδιά. Ο Άρης όταν πήρε το Σούλερ το καλοκαίρι, δεν το πίστευε ο κόσμος. Πήρε ο Άρης το Σούλερ, ανέκδοτο είναι. Ο Άρης των χιλίων προβλημάτων με τα μπαν πήρε το Σούλερ, πήρε το Τζάλμερς. Πήρε τον Χ, τον Ψ. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλω να πω σε φίλους που ρωτάνε διάφορο τώρα πολύ λεπτομεριακά για την ομάδα, ότι επειδή παραιτήθηκα, παιδιά, δεν σημαίνει ότι τώρα θα βγω να κάνω τον έξυπνο και να λέω τα άπλυτα της ομάδας. Καταρχήν αυτό είναι ξεφτύλα για μένα. Όχι, βέβαια. Εννοείται, φυσικά. Είναι ντροπή. Δεν πρόκειται εγώ τώρα να βγω και να κάνω τον έξυπνο και να βρίσω την ομάδα και τον Δρακόπουλο και τους παίκτες για να κάνω τον ήρωα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Οπότε μην ρωτάτε τώρα ποιος εκεί και λεπτομέρειες, τώρα που έφυγες θα μας τα πεις. Όχι, παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ την ομάδα την έχω πάνω από όλα. Έτσι, εκτός από εδώ από την οικογένεια. Πάμε και καμιά παντόφλα. Λοιπόν, άρα μην ρωτάτε υπερλεπτομέρειες. Το καλοκαίρι, όταν τελειώσει η χρονιά, μπορώ να πούμε αρκετά. Σας έδωσα ένα στίγμα. Ρωτάει ο φίλος. Κώστα, θέλω να μας δώσει το στίγμα σου, λέει, για το κλίμα Δρακόπουλου. Πώς είναι ψυχολογικά, σκέφτεται να φύγει, να πουλήσει, πείσμωσε και θα τα αλλάξει όλα. Φίλε, εγώ με τον πρόεδρο δεν μίλησα σήμερα. Δεν ξέρω πώς είναι το κλίμα. Ξέρω ότι είναι προβληματισμένος, στεναχωρημένος πολύ και έχει δώσει το ελεύθερο για να γίνουν συζητήσεις με προπονητές. Τώρα δεν θέλει. Τι πάει να πει να φύγει. Από πού και πού να φύγει. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, θα το πάω παραπέρα. Να πουλήσει πού, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό, δεν το λέμε καταρχήν. Το 90% μιας ανώνυμης εταιρείας σήμερα στο μπάσκετ. Πού να την πουλήσει, ποιος θα την πάρει. Δεν το λέμε, Αντώνη, γιατί μόνο που λέμε το ρήμα πουλήσει, φύγει και τέτοια, περνάει το κλίμα ότι έφυγε. Ναι, για ποιο λόγο δηλαδή. Επειδή δεν πουλήσει και μια χρόνια. Πάρει. Βασκοφόρος. Ρε παιδιά, ήρθα να παίξω κάτι άντερ και είναι κλειστά πάλι. Καλά είναι. Είναι δυνατόν. Καλησπέρα. Γεια σας, Παρίζει. 13-033 έστειλα ο ΠΑΠ. Και είναι κλειστά πάλι στο ίντερνετ θα παίξω, είναι δυνατόν. Θα μου δώσει διάδα ο Αντώνης. Ναι, παιδιά, είναι δυνατόν. Κάτι αντεράκια τώρα και ότι 1-5 πόντους μου είπανε θα πάει το ντέρμπι χολών Μακάμπι. Λέω, κάτσε να έρθω να το φορτώσω. Ο Δέδας Σφαιρόπουλος. Ο Δέδας δηλαδή. Ο Δέδας με το Σφαιρόπουλο, ναι, είναι 36-35 στο ημίχρονο. Ναι. Έρεση. Να μην μπορούμε να τα πάρουμε από τον ΟΠΑΠ δωράκι πάλι στο ίντερνετ. Θα κάτσεις ή θα πας σπίτι να βγεις από εκεί άνετα. Όχι, εδώ είμαι άνετα. Εδώ είσαι άνετα, ωραία. Άρα... Εδώ είμαι άνετα με Wi-Fi. Κλείτο τι μάλλον είναι αυτό, ρε. Τι κομμάντο έγινες. Έτοιμος να αντιμετωπίσεις το Μάκη είσαι αύριο. Κομμάντο Λέοπαρτ. Νικαράγουα. Αποστολή στην Νικαράγουα και βέβαια... Έτοιμος για τελικό. Κουρεύτηκε και ο φίλος μας ο Χατζόπουλος, Κλείτο, και του τόπα. Λέω, ήρθες εδώ μέσα, λέω, να με κάνεις, λέω, των ξυρισμένων κεφαλιών. Λέει, ναι, λέει, έπρεπε να κουρευτώ και τα λοιπά. Και ο Χατζόπουλος κουρεύτηκε και γουλή. Λοιπόν, Πάρη, πες μας λίγο ρεπορτάζ από Αθήνα τώρα, μια που σε έχουμε στο καπάκι, για να συνεχίσω μετά εγώ με τις ερωτήσεις των φίλων, γιατί έχω πάρα πολλά και θέλω να τα πω. Λένε για τον Ηλία, Ηλία. Εντάξει, είναι σίγουρα αντικείμενο συζήτησης αυτά όσα έγραψε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, ακόμα και στα Ερτζιανά της Αθήνας. Okay, νομίζω πως είναι μια τοποθέτηση δικιά του. Ο καθένας μπορεί να τοποθετείται, αλλά όταν είναι σε μια θέση θεσμός, ίσως θα πρέπει να είναι λίγο και πιο προσεκτικές οι τοποθετήσεις του. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Ηλία Παπαθεοδόρου. Αυτή θέλησε να κάνει, κρίνεται από όλους.
η Άκη, η οποία φωνάζει για την χθεσινή τη δεύτερη φετινή τη ήττα στο Λαύριο, φαντάζομαι πιο οδυνηρή τη φορά αυτή, γιατί του προαθλήματο διορθώνεται. Αυτή ήταν η αποκλεισμό από τη συνέχεια στο θεσμό του κυπέλου. Mm. Η Άκη, η οποία μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια, ακόμα και με αυτά τα σφυρίγματα, τα οποία έχω την αίσθηση πω φωνάζει, αλλά παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Στον Παθηνικό ζουν στον ρυθμό των κρουσμάτων του και πλέον είναι 7 παίχτες ουσιαστικά σε καραντίνα. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το τι μελιγενέστε και αν η Ευρωλίγκα θα δώσει OK στον Παθηνικό να ταξιδέψει για να πάει να παίξει στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα τα δύο παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας με τη Zenit, το οποίο να δούμε πότε θα γίνει, γιατί πάει από αναβολή σε αναβολή, και το άλλο με την Τσεσεκά, του Πασκουάλ και του Ιτούδη αντίστοιχα. Στον Ολυμπιακό δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα του Παθηνικού εμφανίστηκαν μετά το τέλος του παιχνιδιού της περασμένης Παρασκευής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα είναι ένα καλό ερώτημα αν ο Μανολόπουλος θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή στο Περιστέρι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μπροστά του ούτε προημιτελικός ούτε συνέχεια στο θεσμό του κυπέλου, μιας και δεν έγινε ποτέ το παιχνίδι με τον Παθηνικό που ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες. Ο Προμηθέας, ο οποίος έκανε προπόνηση σήμερα στο PAOK Sports Arena, φαντάζομαι το έχετε πει, για το αυριανό παιχνίδι με αντίπαλο τον PAOK στο νοκάουτ, αυτό ημιτελικό, και μετά να δούμε πότε θα γίνει ο επόμενος προημιτελικός, ο εναπομείναντας, ο επόμενος ημιτελικός, και ακολούθως πότε θα οριστεί ο τελικός, που λογικά θα οριστεί και μετά τις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας, γιατί βλέπω να υπάρχει ημερομηνία νωρίτερα. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στον Κολοσσό αισιοδοξούν πως θα έρθει κάποια στιγμή ο λόγος, αν αλλιώς είναι αναγκασμένοι να κινηθούν για κάποιον άλλον. Παίχτηκε στην Λάρισα, πήραν έναν γνώριμο για να καλύψουν τη θέση του Power Forward μετά την φυγή του. Ποιος έφυγε, τώρα μου διαφέρει το όνομά του. Μετά τη φυγή του Web, ακριβώς πήραν τον Washington, παίκτη γνώριμο στο ελληνικό πρωτάθλημα, παίκτη ο οποίος αγωνιζόταν στην Κίμη. Okay. Και ήταν και κοντά κιόλας, δεν χρειαζόταν να έρθει από την Αμερική. Αν δεν κάνω λάθος, αγωνιζόταν στα Βαλκάνια. Αυτά εντάχει. Πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Στο live, φαντάζομαι, στο μεταξύ σοβαρού και αστείου, ήταν αυτό το σημείο το οποίο ήθελα να δώσω. Έναν ως 5 πόντους στο παιχνίδι της Χολών με την Μακάμπι του Τελαβίβ. Παιχνίδι που γίνεται στην έδρα της Χάπουελ Χολών. Εκεί γίνεται ο φετινός θεσμός του Final Eight στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα η Μπούργος δεν μας έκανε το χατήρι. Η Αρμάνη πήγε πάρα πολύ χαμηλά το σκορ. Βγήκε το ένα από τα δύο σημεία τα οποία δόθηκαν το μεσημέρι στην πρόταση στο Libero FM. Να δούμε τι μέλη γενέστε πλέον. Φαντάζομαι όλη η προσοχή είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι στο PAOK Sports Arena, δεδομένων των προβλημάτων του PAOK και του Προμηθέα, που έχει ένα πλήρες ρόστερ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βέβαια τώρα εγώ εδώ απαντάω μηνύματα, μου στέλνουν. Τι έγινε ρε Κώστα, έκλεψε την παράσταση σήμερα. Στο προσκήνιο είσαι. Δικαιώθηκε ο Κλήτος που είπε ότι μετά τον αγώνα θα γράφεις για δύο παρετήσεις. Φαντάσου. Έγραψα μία του προπονητή και μία τη δικιά μου. Να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Προχωράμε. Να δούμε κιόλας, ποιος θα είναι ο τρίτος. Να μην τσακίσουμε ποτέ τον Κλήτο. Πώς, δεν άκουσα. Το είπαμε από χθες, να μην τσατίσουμε ποτέ τον Κλήτο. Σαββατογεννημένος. Κώστα λέει κάποιες, ναι όντως. Κώστα κάποια στιγμή λέει όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, λέει ο Μιχάλης. Οι ήττες, οι νίκες, οι κακές μέρες, η λιδωρία σε πρόσωπα λέει, που αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα και τη μάκρυσή τους. Δεν είναι ήττα, λέει, είναι πολλές ήττες. Κρίμα λέει και ελπίζω να αλλάξει σύντομα, να επιστρέψεις. Πάτα και μια αποδοχή ρε, λέει, στο άτιμα φιλίας, λέει, μας γάνιασες. Λοιπόν, παιδιά, τώρα εντάξει, να αυτοδιαφημίζομαι. Έχω πάρα πολλά αιτήματα. Δυστυχώς χάνονται. Πολλοί φίλοι μου λένε δεν με έχεις φίλο. Γι' αυτό έχω κάνει σελίδα και καλά εγώ ο Μεγαλοσχήμων, για να κάνετε like εκεί και να τα λέμε από εκεί. Αντώνη, μετά από μια εβδομάδα Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού και μετά από κρούσματα, ο Άρης μπορεί να διεκδικήσει κάτι στο ΆΚΑ. Στις 28 του μηνός. Πιστεύω μέχρι τότε θα είναι κομπλέ ο Παναθηναϊκός. Ναι, θα έχει ηρεμήσει. Έχει άλλες 17 μέρες, αλλά. Και λυπήσαν ο Παναθηναϊκός, τώρα ο Άρης είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει κάτι. Εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο. Επίσης ρωτάει ο Ηλίας αν λύθηκε το συμβόλαιο του Σούλερ. Όχι, τυπικά δεν έχει λυθεί ακόμα. Υπάρχει προφορική συμφωνία σε αυτό, αλλά τυπικά όχι, δεν υπάρχει καμία άλλη συμβόλαιο. Επίσης ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει ότι η Μακάμπι χάνει με 18 πόντους. Πήγε εκεί, όντως.
Πότε κιόλας. 36-35 ήταν. Δεδε Στέφανος. Εδώ, λοιπόν. Κώστα, λες στην θέση, λέει του υπεύθυνου τύπου στην Κάιρα Κλίς, λέει ποιος θα μπει, λέει, στη θέση σου. Αυτό είναι ερώτηση για τους ανθρώπους του Ηρακλείου για τον Κώστα. Ο Γκάτζιος. Ένας άλλος έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Τώρα λέει η εκπομπή λέει, έχει δύο πρώην υπεύθυνους επικοινωνίας. Λέει έχει βαρύνει πάρα πολύ. Έτσι, λέει, το πρώην έχει γίνει, ναι. Τα πρεστή σου λέει δύο υπεύθυνοι επικοινωνίας. Λοιπόν, τώρα θα αναλάβει και ο Κλήτος σιγά σιγά. 100%. Όχι 100%. Πρόσεξε, ο Κλήτος εγώ βλέπω αν αναλαμβάνει να γίνεται σε καμιά δύο εβδομάδες πρώην. Οπότε θα είμαστε τρεις πρώην μετά. Και πολλά είπες, πιστεύω σε ένα τρίμερο. Άντε γεια. Ναι. Και όπως λέει ο Δημήτρης, μην ξεχνάμε ότι μια από τις κατάρες που έφερε ο κορονοϊός είναι και τα άδεια γήπεδα. Ομάδες με γεμάτα γήπεδα όπως ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν χάσει πολύ περισσότερα από τα εισιτήρια. Σκεφτείτε πώς θα ήταν η χρονιά φέτος, παιδιά, με γεμάτα γήπεδα. Μόνο αυτό. Ο Άρης με γεμάτο παλέ μεταμορφώνεται σε ομάδα οκτάδας. Ο Ηρακλής με γεμάτο Ιβανόφιο λέει ούτε τις μισές ήττες δεν θα είχε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, το λάθος της ομάδας πέρα από τις επιλογές είναι ότι χτίστηκε αποκλειστικά γύρω από τον Βασίλη, δεν είχε πλάν B. Γι' αυτό στα πρώτα ομάδα ρόλαρε και μόλις μας διάβασαν, κόλλησε. Κώστα λέει παλιότερα σε έξερα, λέει σαν φυσιογνωμία, λέει δεν έχω χάσει λέει, ποτέ πλέον καμία εκπομπή, λέει πραγματικά κατάλαβα, λέει ότι ήσουν στρατιώτης. Φίλοι, οι στρατιώτες την πληρώνουν. Οι στρατηγοί μένουν πάντα ατσαλάκωτοι. Αντώνη για τον Άρης λέει υπήρχαν Davis, Evans, Smith και αντί αυτού λέει πήραμε λέει ό,τι πιο υπέρβαρο υπήρχε. Davis, τι Davis. Ποιος είναι ο Davis του Λαβριού. Του Ηρακλή. Ο Άντωνη Davis τον λέει. Αν εννοεί του Λαβριού είχε ανανεώσει από νωρίς. Ο Evans υπήρχε όντως. Και ο Σμιθ υπήρχε, ο Τζέρι Σμιθ, ο Άρης είχε κάνει πρώτα στον Τζέρι Σμιθ που τώρα παίζει τη Λάρισα, που ήταν στον ύφεστο. Και στο Χάτσερ είχε κάνει. Είχε κάνει πρώτα στο Σμιθ, αλλά την έκανε, να το πω σχετικά καθυστερημένα, από την άποψη ότι ο Σμιθ είχε ήδη κλείσει προφορικά με τη Λάρισα και επειδή ο Άρης δεν μπορούσε να του δώσει παραπάνω χρήματα, έτσι καλλιώς, τήρησε τη συμφωνία που είχε με τη Λάρισα. Είπε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, αλλά έχω ήδη συμφωνήσει. Έχω δώσει το λόγο μου, μάλλον. Okay. Ο Σμιθ είναι Αμερικανός μεν, αλλά είναι και μιας ηλικίας και τα λοιπά. Και, εντάξει, προφανώς τήρησε το λόγο του. Τον ήθελε ο Άρης πάντως το Σμιθ πριν πάρει το Σούλερ. Αυτό είναι αλήθεια. Του είχε κάνει και επίσημη πρόταση. Τώρα για τον Evans, δεν τέθηκε θέμα Evans θεωρητικά στον Άρη, γιατί ήταν βούληση από την αρχή να μείνει ο Ντραγκίσεβιτς. Όμως και στη συνέχεια, όταν υπήρξε μια έτσι. Μία μίνι αναζήτηση σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή κτλ. Ο Evans, από όσο ξέρω εγώ, είχε ως απαράβατο όρο να υπάρχει ευρωπαϊκό buyout. Δηλαδή, όρος μάλλον στο συμβόλαιο για να μπορεί να φύγει. Ο Άρης, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να κάνει αλλαγές λόγω μπαν, δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό και φάνηκε μάλιστα στο Λαύριο, ο Evans έμεινε μόνο ένα μήνα, έτσι. Και έφυγε κατευθείαν, σε ένα μήνα έφυγε για ευρωπαϊκή ομάδα. Πήγε στην Προμετέη μαζί με τον Λίποβι. Μπράβο, ναι, σωστά. Πήγε στη Λιθουανία, είναι πάλι η Προμετέη. Στην Ουκρανία. Ουκρανία, μπράβο. Κέρδισε και σήμερα. Πήγε στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, είχε γίνει ένα πολύ φιλολογικό, έτσι, μια φιλολογική συζήτηση. Αλλά... Αντώνη, ο φίλος ο Χρήστος ρωτάει κάτι πολύ σωστό. Εάν λυθεί το πρώτο μπαν ημερομηνιακά, αλλάζει η ημερομηνία, μπορούμε να πάρουμε παίκτη, λέει. Όχι. Από τη στιγμή είναι πολύ σωστή ερώτηση αυτή του φίλου και καλά κάνει και το ρωτάει γιατί και υπάρχουν απορίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο Άρης για να μπορέσει να πάρει οποιονδήποτε παίκτη εκτός μπαν εισαγωγικά πρέπει να λύσει όλα τα μπαν. Δεν αρκεί να λυθεί ένα μπαν. Πρέπει να έρθει σε συμφωνία ή να αρχίσει να δίνει τις δόσεις των διακανονισμών με κάποιους που έχουν ήδη δεχτεί να πάρουν τις προηγούμενες συμφωνίες. Να δίνει τις δόσεις και όταν πάρει το OK από όλους, η FIBA στέλνει το χαρτί. Αυτό που έγινε και τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο του 2019. Η FIBA στέλνει το χαρτί και λέει είστε OK, είστε καθαροί. Και μπορείτε να πάρετε όποιον παίκτη θέλετε. Ελευθερώνεται δηλαδή η ομάδα από τα μπαν. Δεν μπορεί ο Άρης να κάνει μία συμφωνία ή δύο και να λύσει τα μπαν. Πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνει 7 ή 8 νομίζω είναι. Με ναι. Κάποιους παίκτες υπάρχει ήδη συμφωνία στο να τηρηθούν οι προηγούμενες δόσεις. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην θέλουν και να θέλουν νέα συμφωνία εκ νέου.
Πάντως αυτό είναι ένα θέμα που όπως και να έχει θα απασχολήσει τον Άρη αφού τελειώσει σεζόν, αφού σωθεί η ομάδα δηλαδή, μείνει στην κατηγορία, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να υπάρχει νόημα να το συζητάμε αυτό. Για την επόμενη σεζόν. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάει και την επόμενη σεζόν με μπαν. Δεν είναι εφικτό, δεν είναι... Τι να πω. Δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τη χρονιά αν δεν λύσει τα μπαν, να το πω έτσι. Ναι. Δεν υπάρχουν παίκτες για να πάρει, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχουν παίκτες. Εκτός αν πάει σε ένα μοντέλο με δύο ξένους και 12 Έλληνες, ξέρω εγώ. Σωστό. Και το... πάλι δεν γίνεται αυτό, γιατί θέλει λεφτά αυτή η ιστορία. Συνεχίζω με τα μηνύματα. Λέει, το Μάκη λέει, θα πάρουν τώρα, λέει, που πήρε και γραβάτα. Κώστα λέει να μπει ο Μάκης υπεύθυνος τύπου. Ο Μάκης, παιδιά, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στο ΓΣ. Ο Μάκης κάνει πολύ μεγάλη δουλειά εκεί. Και το Μάκη θα το βρίσκουν κάποια στιγμή. Ήδη ο Μάκης, παιδιά, ναι. Ο Μάκης, άμα μπει στην ΚΑΕ, υπεύθυνος τύπου αυτή τη στιγμή. Ο Μάκης είναι στο ΓΣ και ο Μάκης... Θα αυτή... πάρει όλα παραμάζωμα. Έχει κάνει τη μαγιά, ανήκει στην Αγία Τριάδα, Τετράδα, που κάναν τη μαγιά με την περιουσία. Αλλά στο τέλος και ο Μάκης θα τα ακούσει. Εννοείται κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Γιατί και αυτοί που ήταν τώρα και αυτοί τα ακούγανε. Αλλά παιδιά, μην το συζητάτε. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο πόστο, εγώ το λέω εμπειρικά, δεν υπάρχει περίπτωση αν κάτι δεν πάει καλά, κάποια στιγμή να μην τα ακούσεις. Ναι. Εμένα δεν μου λέγανε ότι κάλυπτες καταστάσεις. Ρε παιδιά, όταν είσαι μέλος της ομάδας, τι σημαίνει καλύπτω καταστάσεις? Δεν είσαι ρεπόρτερ. Είσαι μέλος της ομάδας και είναι υποχρέωσή σου. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα εδώ σήμερα είναι ρεπορτάζ, σχόλιο, ανάλυση κτλ. Όταν είσαι μέλος της ομάδας, είσαι υποχρεωμένος να διαφυλάτεις τα στεγανά της ομάδας και να μην... Κούσι λέει, γιατί δεν κάνεις, λέει, κριτική. Τι κριτική να κάνει υπεύθυνος τύπου, ρε παιδιά? Είδατε αυτό, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τον Καραπαπάνα ή τον Δούκα ή τον Ζουμπούλη στον Άρη ή τον Γιώργο τον Νικολάου, τον οποίο ευχαριστώ που μου έστειλε μήνυμα... Και... από τους καλύτερους, ήταν από τους πρώτους που είχε στείλει και σε μένα ο Γιώργος. Αυτά έτσι. Είναι από τους κορυφαίους. Όπως επίσης πάρα πολλούς συναδέλφους και από άλλες ομάδες που μου στείλανε και τα λοιπά, τους ευχαριστώ. Anyway, είδες εσύ ποτέ, ας πούμε, τον Νικολάου να βγει και να πει, ρε εσύ Παπαθεοδόρου, τι ομάδα είναι αυτή που έχουμε? Προφανώς Κώστα το λέει επειδή κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτό. Ναι, αλλά ο γι' αυτό το λέει, παιδιά, φυσικά. Αν δεν κάναμε την εκπομπή. Θα ήταν να υπήρχε και ένα ρεπόρτερ Ηρακλή, ο Κώστας να λέει τα λιγότερα από ό,τι έλεγε, και να υπάρχει ένα ρεπόρτερ Ηρακλή και να λέει τα δικά του. Δεν θα άκουγε ο Κώστας το παραμικρό. Παραμικρό. Δεν το λέει. Τώρα αναγκαζόταν να πει κάποια πράγματα και τα Για μένα κακός. Γιατί τώρα τα ακούει γι' αυτό. Γιατί εκτέθηκε. Εκτέθηκε με την έννοια του βγήκε μπροστά. Εκτέθηκε. Κακώς εκτέθηκε. Τα γραφεία τύπου μένουν πίσω. Για να δούμε γύρω-γύρω τι συμβαίνει. 30 χρόνια κάποιοι είναι γραφείο τύπου. Γιατί είναι 30 χρόνια? Γιατί μένουν πίσω, δεν εκτίθενται. Δεν πηγαίνουν μπροστά. Να λένε. Εγώ αυτό πλήρω είναι ο κόσμος τώρα. Ναι. Και με έβριζε ο άλλος στη μάνα μου και τα λοιπά μετά το μάτι. Ναι. Και το λένε, γιατί τον Κούση λέει, γιατί τον βρίζει, λέει, ρε φίλε. Είναι, λέει, μαζί τους και τα, αυτά και... Έτσι. Μαζί τους τι, ενώ είναι μέλος της ομάδας, έτσι. Ναι, είναι στην ομάδα. Άρα όποιος είναι στην ομάδα, αυτό. Δηλαδή έπρεπε, είσαι μέλος της ομάδας και έπρεπε να τους δίνεις κεφαλιές γιατί χάσανε, ας πούμε. Okay, εντάξει. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Τέλος πάντων, δεν βλέπω τον τρόπο, λέει, που δεν θα πάει ο Κλήτος υπεύθυνος τύπου στον Ηρακλή. Λοιπόν, Αντώνη λέει, προτάθηκε ο Ντέιβις με 40.000 δολάρια, λέει, τότε. Λέει, ψάξ' το. Ποιος Ντέιβις? Ποιος Ντέιβις, ρε παιδιά, όμως? Γιατί του Λαβρίου. Τότε πότε όμως? Γιατί πέρυσι ανανέωσε γρήγορα. Πριν έρθει στο Λαύριο, προφανώς, εννοεί ο φίλος. 61-50 τελείωσε η Χαποέ, λέει, τρίτη περίοδος. Κλήτο, λέει. Πριν έρθει στο Λαύριο, sorry για να το συμπληρώσω. Πριν έρθει στο Λαύριο, δηλαδή το καλοκαίρι του 19, ο Άρης έκανε επιλογές χωρίς μπαν. Οπότε ήταν, εντάξει, πιο free. Δεν ξέρω αν εννοεί το καλοκαίρι τώρα, που εγώ δεν γνωρίζω να προτάθηκε ο Ντέιβις, γιατί ανανέωσε πολύ γρήγορα, το ξαναλέω, με το Λαύριο. Εκτός αν έγινε κάτι φυσικά που δεν το γνωρίζω εγώ. Okay. Εννοείται ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι. Ναι. Λοιπόν. Πού ήμουνα. Κλήτο, λέει, ο Μάλκον Γκρίφιν, λέει, φυσιογνωμικά δεν θυμίζει, λέει, υπερβολικά, τον Τζερόμ Άλεν. Όχι. Δεν νομίζω. Το σουλούπι του
Ίσως, αλλά φυσιογνωμικά όχι. Έχει, δεν είχε μουσεί ο Άλεν. Αυτός έχει μουσεί. Και είναι ο μόνος που χορεύει όταν ακούει τα αγάπ, έτσι, στην ομάδα. Και χορεύει καλά ο Άτιμος. Ναι. Πάρη, έχεις καμιά πληροφορία από την Αθήνα, λέει, για προπονητή του Ηρακλή? Ναι, έχω. Οχ! Αλλά δεν ξέρω τι έχετε πει εσείς νωρίτερα, πριν βγω, γι' αυτό δεν είπα το παραμικρό μέχρι στιγμής. Είπαμε για όλους από λίγα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πεις, εσύ θα πεις το κάτι παραπάνω. Για πάμε. Για όλους από λίγα. Η δικιά μου ενημέρωση έχει να κάνει ως εξής με το θέμα του τρίτου φετινού προπονητή του Ηρακλή, μετά τους Γιάκο και Καλύβα. Πρώτον, ότι δεν τίθεται θέμα Κακιούση, γιατί η δικιά μου ενημέρωση λέει ότι ο πρόεδρος του Ηρακλή, Θόδωρος Δρακόπουλος, σωστά δεν είπα το όνομα τεπώνυμο, δεν θέλει τον Κακιούση. Okay. Και γι' αυτό κιόλας και ο Λευτέρης Κακιούσης και το γνωρίζει, δεν έχει δεχτεί την παραμικρή πρόταση στη στιγμή αυτή, ενώ είναι θετικό στο να επιστρέψει στο Ιβανόφιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Ηρακλής, το πρώτο όνομα το οποίο ψάχτηκε είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Θανάσης Κουρτόπουλος. Και σε αντίθεση με χτες, ο επόμενος προπονητής, τον οποίο έκανε μια διερευνητική επαφή, είναι ο πρώην περσινός του προπονητής, ο Γιάννης Καστρίτης, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από το Ισραήλ. Και ενώ είχε κάποιες ενστάσεις, αν και κατά πόσο υπήρχε ενδεχόμενο να του γίνει κάποια κρούση, από τη στιγμή που δέχτηκε την κρούση, άρχισε να σκέφτεται το ενδεχόμενο της επιστροφής του στο Ιβανόφιο, όχι για να ξεκινήσει τη χρονιά όπως πέρσι, αλλά για να την ολοκληρώσει. Μάλιστα, το τέταρτο όνομα το οποίο έφτασε στα αυτιά μου, έτσι, είναι ένας προπονητή ο οποίος έχει συμβόλαιο, όπως έμαθα, μετέπειτα με ομάδα, έτσι, και είναι ο Βασίλης Σοφραγκιάς, ο οποίος δεν ξέρω αν παραμένει όχι σε ομάδα στην Κύπρο τη στιγμή αυτή. Είναι. Νομίζω είναι. Έτσι. Αυτοί είναι οι τέσσερις προπονητές με τους οποίους ασχολείται ο Ηρακλής και επίσης προπονητής ο οποίος προτάθηκε, καθώς έχει μείνει ελεύθερος εδώ και κάποιες εβδομάδες από την Κύπρο, αλλά δεν φαίνεται να είναι στις πρώτες επιλογές της διοίκησης, είναι και ο Φώτης Ακιανός. Έτσι. Έχω την αίσθηση πως η μάχη θα γίνει ανάμεσα σε Σκουρτόπουλο και Καστρίτη, και από τη στιγμή που ο Καστρίτης δέχτηκε την κρούση, έχω την αίσθηση πως προσπερνάει το Σκουρτόπουλο, για το λόγο ότι θα λείψει να πάει στη Λετωνία για τη φούσκα με την εθνική ομάδα. Έτσι έχει το δικό μου ρεπορτάζ. Όσον αφορά για την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Έτσι. Αν έψαξα καλά, Κώστα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ισχύουν αυτά. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Εντάξει. Λοιπόν. Οπότε, Κώστα, μετά και τη σημερινή σου παρέτηση, δεν μπορεί να βρεθεί και καμία κακιά γλώσσα να πει ότι ο Κώστας θα λέει στον κουμπάρο του για να τα πει στην εκπομπή. Για να κάνει το μάγκα. Ναι, ναι, φαντάζομαι. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Όχι, αυτό... δεν υπάρχει. Όχι, να σου πω κάτι, Άρη, γιατί μπορεί να πει κάτι στην πλάκα και ο άλλος το παίρνει σοβαρά και μπορεί πολύ να το υπέθεσε αυτό καμιά φορά. Η Άρης Καλαθοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία, Αντώνη, άκου, τι γράφουν οι εφάνταστοι φίλοι μας. Ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία της με τον έμπειρο τεχνικό διευθυντή, δημοσιογράφο, καναλάρχη και μπασκετάθρωπο Κώστα Κούση. Κώστα, σε καλωσορίζουμε στην ομάδα της καρδιάς σου. Πάρ' το 0. Πάρε το 0. Εγώ τα διαβάζω όλα, παιδιά. Τώρα πλέον έτσι κι αλλιώς και γλύφτης είμαι και μπινές είμαι και σαλόμης γιος είμαι. Οπότε... το να είμαι αριανός είναι το λιγότερο. Άλλωστε αυτό το λέγανε από παλιά. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ μικρός πάντως παοξής ήμουνα. Λοιπόν, ήταν έτοιμα, λέει, και έγινε πράξη. Λοιπόν, εγώ τον βλέπω, λέει, για μεταγραφή στο γραφείο τύπου, λέει, της United, λέει, και μεταφραστή του Όλε. Νέος υπεύθυνος τύπου, το λέει, και ο Κώστας Κούσης. Δίνω ήδη. Ρε Κώστα, πάνε να πάω κι εγώ στους Clippers, να γίνει χαμός. Ναι. Για τους υπεράριθμους φιλάθλους του Ηρακλή, λέει, χθες έγινε καμία καταγγελία? Όχι, αλλά γράφτηκε στο φύλλο Αγώνος. Γιατί δεν θέλει κακιούς η διοίκηση της ΚΑΕ? Σας είπα, ρε παιδιά, να τη βλέπετε την εκπομπή από την αρχή. Δεν μπορούμε να τα επαναλαμβάνουμε. Ο Φραγκιάς είναι στον Αποέλ, ο Τακιανός είναι παρελθόν. Ήρθε ο Μανουσέλης στη θέση του. Σωστό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Αθήνα, πάντως άκουσα από Αθήνα, από άνθρωπο που ασχολείται, ότι αυτό που είπε ο Πάης για τον Τακιανό ισχύει και λίγο περισσότερο. Το πες και εσύ. Όπα και εγώ. Και έχει προταθεί, δεν ξέρω, ή θα προταθεί, ποτέ με άρεσε με να γράψω, θα προταθεί. Ο Φίλιππος το έχει γράψει αυτό, Αντώνη, το έχει γράψει. Θα προταθεί ο Σιλβέστερ Τζόουνς. Και την άλλη μέρα προτάθηκε ο Σιλβέστερ Τζόουνς.
Λοιπόν, και είπαμε ή θα προταθεί ή έχει προταθεί ο Μπρατσιάκος, ο οποίος ανά πάσα στιγμή φεύγει, δεν έχει πρόβλημα. Αυτό έχουμε. Υπάρχει ο Μπρατσιάκος. Τώρα δεν θέλω να βάλουμε τον κόσμο σε μια τέτοια διαδικασία, παιδιά, της ονοματολογίας. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει σχετικά γρήγορα, Κώστα, έτσι. Γιατί υπάρχει διακοπή, αλλά πρέπει να κλείσει και προπονητή. Επίσης θα πρέπει να... 15 μέρες έχει μάτς. Σε 15 μέρες έχει μάτς τελικό με τον Ιωνικό, πίκι-πίκι, πόκο-πόκο, με τον Ιωνικό, ο οποίος Ιωνικός από σήμερα έμαθα εγώ, γιατί εγώ τα μαθαίνω. Δεν πειράζει, μπορεί να είμαι άχρηστος για κάποια άλλα πράγματα, αλλά εγώ τα μαθαίνω όλα που γίνονται για την ομάδα και ποιοι ασχολούνται. Και παίρνω τηλέφωνο από το πρωί, από τις 9 ώρα και ρωτώ αν τι γίνεται στον Ηρακλή. Είναι αλήθεια ότι διαλύονται? Είναι αλήθεια ότι οι παίκτες θέλουν να φύγουν? Είναι αλήθεια ότι δεν παίζουν τίποτα? Είναι αλήθεια ότι θα αλλάξουν προπονητή? Είναι... Λοιπόν, ψάχνονται οι ομάδες. Γιατί το να είσαι σε μια ομάδα δεν σημαίνει ότι κοιτάς μόνο να είναι ζεστό το νερό, να κάνει μπάνιο ο Γκάτζιος και να έχει ζεστό νερό. Το σημαίνει ότι αν έχει ζεστό νερό και ο Τσελεπίδης στον Παναθηναϊκό ή ο Καρκανιάς στον ΠΑΟ. Έχει και λογική. Ο Ιωνικός αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμος με τον Ηρακλή και αμφότεροι βρίσκονται ένα βαθμό πάνω από τη διακεκαυμένη ζώνη. Λέτε... Εγώ κανένας από τους δύο δεν θα κινδυνεύσει στο τέλος. Αλλά λέμε τώρα, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί κανένας δεν θα πέσει, αλλά δεν πειράζει. Φυσικά ενδιαφέρεται ο Ιωνικός για το τι γίνεται στον Ηρακλή. Εννοείται και καλά κάνει. Και καλά κάνει, λοιπόν. Αλλά αυτό εγώ το λέω για εμάς. Δηλαδή, ταρακουνήσου και εσύ λίγο, για ψάξου λίγο με τον Ιωνικό, με τον Άρη, με το Μεσολόγγι, με τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα, με τις εκλογές που γίνονται, με τις ζυμώσεις που γίνονται στη διαιτησία, με τους ξένους σου, με τους μάνατζερ, που ο ένας τρυπάει τον άλλον. Έτσι γίνονται αυτά. Δηλαδή δεν μπορείς πάντα να είσαι εφαγωνίζεστε και η σημαία του αθλητισμού ψηλά και από πίσω να μας τέλος πάντων, έτσι, και να μας το παίζουμε τα φίλια από μπροστά. Ο Ηρακλής πάντα είναι μια ομάδα που τιμούμε και τα λοιπά. Και... Παιδιά, στον επαγγελματικό αθλητισμό η φιλία φτάνει μέχρι τη στιγμή που συγκρούνται τα συμφέροντα. Άμα συγκρουστούν τα συμφέροντα και αν υπάρχουν παρόμοιοι στόχοι ή αν υπάρχουν οτιδήποτε, τώρα για ποιες φιλίες να μιλάμε. Δείτε τι έγινε χθες στο Λαύριο ΑΕΚ και πώς μεταφράζεται αυτή η θεωρητικά εύνοια του Λαυρίου από τη διαιτησία. Αυτό πάλι, ρε παιδιά, πάρει τι... Για πες μας λίγο εκεί τώρα με τον Ηλία. Τι γίνεται, είχαμε καμιά αντίδραση επίσημη? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει υπάρξει κάτι το επίσημο. Πολύ ξεφωνητό όμως έριξε ο Ηλίας. Δεν το περίμενα. Σκληρό κιόλας. Τόσο πολύ τους πείραξε που χάσανε. Εντάξει. Και εμένα θα με πείραζαν, ήμουν ΑΕΚ με 10 εκατομμύρια μπάτζετ που λέει ο λόγος. 5. Έχω την αίσθηση πως είναι πώς το λένε, η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι μετά την απώλεια του τρίτου φετινού στόχου. Έτσι. Η ΑΕΚ είχε λίγους στόχους την φετινή χρονιά. Έχασε το πολύ νωρίς το Super Cup. Έχασε συνέχεια μέσα στην έδρα της το Final 8 του Champions League. Και τώρα πλέον δεν είναι ούτε καν στους ημιτελικούς του κυπέλου η περσινή κάτοχος του τίτλου. Και συνεχίζει στην Ευρώπη και συνεχίζει και στο πρωτάθλημα φυσικά. Εντάξει. Με ούκο λίγες αλλαγές παικτών από το ρόστερ που εμφανίστηκε στο Super Cup. Και μπορεί να βγει δεύτερη, ας πούμε. Έτσι, σε αυτό πάντως που είπες και εσύ νωρίτερα, έχω την αίσθηση, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι ακόμα όσον αφορά για τον Ηρακλή, έχω την αίσθηση πως δεν μπορεί μόνος του ο Γιώργος Τσιάρας να παλεύει στη Θεσσαλονίκη για τις διαθέσεις των παικτών και η υπόλοιπη διοίκηση, ονομαστικά θα μιλήσω, Δρακόπουλος Καρβέλας, να βρίσκονται στην Αθήνα. Τη στιγμή αυτή και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, άπαντες καλούνται να είναι στο Ιβανόφιο, όπως ήταν χθες το βράδυ, και έτσι να είναι επί καθημερινής βάσης μέχρι να βρεθεί λύση καταρχήν θέμα του προπονητή. Δεν μπορεί λόγω δουλειάς πάρει ο πρόεδρος. Το έχουμε πει. Πρώτα Κώστα, πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα όμως. Είναι ανώνυμη εταιρεία μπασκετική. Μου θυμίζει και ο Αντώνης το έζησε κάτι από την περίοδο Λάσκαρη στον Άρη. Έτσι, ο Νίκος Λάσκαρης ήταν στην Αθήνα και ο Μάνος Λάσκαρης ουσιαστικά ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ουσιαστικά αυτός που ήταν ο βασικός χρηματοδότης και αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις ήταν Αντώνη. Ήταν μακριά από την έδρα των αποφάσεων. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και το ξέρει ο Κλήτος στον ΠΑΟΚ. Όπου οι παίκτες γνωρίζουν σε καθημερινή βάση και βλέπουν
σε καθημερινή βάση μέλη της διοίκησης να είναι καθημερινά στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Μα δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ο Πάου. Ναι, αλλά υπάρχει διοίκησης. Αν ο ιδιοκτήτης είχε τη δουλειά του στην Αθήνα, τι θα λέγαμε τώρα, κακός είναι στην Αθήνα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα να έχεις εδώ στελέχη. Έτσι, να έχεις. Να μιλάς. Έτσι, να τηλέφωνα υπάρχουν. Υπάρχει τεχνολογία, Skype και αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε. Η ομάδα έχει ανθρώπους. Έχει τον Διονύση τον Κοντοτάσιο, έχει τον Νίκο τον Κασιμάτη, είχε εμένα, έχει τον Τζιάρα. Ο Δημήτρης ο Καρβέλας είναι υπεύθυνος για την διαιτησία, για την ομοσπονδία, για τα διοικητικά, κυβερνητικά, όπως λέμε εκεί. Έτσι, ο άνθρωπος είναι στην Αθήνα. Ο πρόεδρος είναι στην Αθήνα. Εγώ πάντα έλεγα ότι δυστυχώς η απουσία του εδώ από την καθημερινότητα της ομάδας είναι πρόβλημα, όπως και για κάθε αφεντικό, για κάθε εταιρεία. Έτσι. Δεν μπορεί να ελέγχει τώρα, ας πούμε, ο Μαρινάκης τι κάνει ένα γραφείο στο Λονδίνο που έχει, ναυτιλιακό, τι κάνουν εκεί μέσα. Παίρνει, ας πούμε, τα αποτελέσματα κάθε εβδομάδα και τους λέει τι έγινε, ρε παιδιά, πουλήσαμε σήμερα δύο καράβια μόνο. Γιατί πουλήσαμε δύο καράβια, Κώστα, τι έγινε, πρόεδρε, μόνο δύο πουλήσαμε κτλ. Εντάξει, αδερφέ, κοίτα να πουλήσουμε τρία την άλλη εβδομάδα. Και την άλλη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Δεν είναι έτσι όμως. Έτσι. Προφανώς όμως έτσι μπορεί η ομάδα να είναι πληρωμένη και τον Ιανουάριο. Έτσι. Ναι, με αυτόν τον τρόπο. Α, μπράβο. Γιατί ο Δρακόπουλος κάνει δουλειά, δεν κάνει δουλειά γραφείου και τέτοια. Ο Δρακόπουλος τρέχει κάθε μέρα στα Υπουργεία, πάει, κάνει συναντήσεις, πάει σε πελάτες. Άρα ας είναι κάτω, ας κάνει τη δουλειά του έτσι. Για να πληρώνεται η ομάδα. Έτσι. Γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε τώρα αν δεν πληρώνονταν. Έτσι. Η επικοινωνία είναι σημαντική. Μπράβο. Στελέχη. Ποιοι είναι και δεν είναι, εντάξει, ξέρετε ο Βραγκούπουλος. Η λειτουργία, η καθημερινότητα μιας ομάδας. Άμα μια είναι ομάδα που είναι πληρωμένη όμως, έτσι, στο ακέραιο, έτσι δεν Κώστα. Είναι, ναι, είναι. 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 Οι παίκτες δηλαδή είναι όλοι, που είναι το σημαντικό, που είναι η βιτρίνη. Τώρα τα υπόλοιπα, κουτσά στραβά, πληρώνουν όλο. Λοιπόν, να φέρουμε τον Καστρίτη να μας φέρνει παίκτες, τον Κακιούση για να φωνάζει και τον Ζούρο για να προπονεί. Όσοι ονειρεύονται Ζούρο, δυστυχώς δεν γουστάρει, λέει Α1, μετά από αυτό που έγινε, λέει με το Περιστέρι. Ρε Κώστα, λέει, δεν είπες το λόγο που δεν θέλει Κακιούση, λέει ο Δρακόπουλος. Είπες ότι απλώς δεν θέλει να είναι στη λίστα των επαφών του. Όχι, παιδιά, είπα. Ο λόγος που δεν θέλει ο πρόεδρος το Λευτέρι είναι, εγώ θα έλεγα, μπασκετικός. Του λέει, έχει τόσα χρόνια να προπονήσει. Αυτό. Προχωράμε. Κώστα, τώρα που έχεις χρόνο, λέει, θα αναβιώσεις ως γενικός αρχηγός στην ομάδα των Reporters. Και πιστεύεις, λέει, ότι κάποιος από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση μπορεί να βοηθήσει μέσα και έξω από τη ρακέτα. Ο Πάρης μπορεί να βοηθήσει σίγουρα μέσα στη ρακέτα. Ο Κλήτος και ο Αντώνης, τον Κλήτο τον βλέπω λίγο δραστήριο περιφερειακά, Κλήτο. Αν είχα ένα καλό κηλικείο. Ο Κλήτος είναι πιο πολύ για γκάρτ. Ο Κλήτος είναι... εγώ τώρα έτσι όπως έχω γίνει είμαι πεινώνε. Για μπόντιγκαρτ. Κώστα, πεινώνε. Βαρύ τεσάρι. Πεινώνε. Κλήτο, θυμάσαι που είχαμε παίξει μπάσκετ στη Ρόδο, στην πισίνα. Και είχα πάθει θλάση. Δεν ξαναγίνει. Ο κόσμος κάνει πισίνα για θεραπεία. Και εγώ είμαι στην πισίνα, πάτησα και έπαθα θλάση. Κλήτο, έπαθα θλάση στο παλέ σου τάρροντας βολές. Και δεν το πίστευε κανείς. Και στο παλέ έχω πάθει θλάση. Έπαθα θλάση στις βολές. Τι μας λέτε, ρε παιδιά, εμείς σε 47 χρόνια ακόμα καρφώνουμε τώρα. Τι μας λέτε. Γι' αυτό σου λέω. Και τότε εγώ ήμουν και 42, δεν ήμουν 47 όπως τώρα. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Πάρη που έφυγε στον ενδιασμό και τα έβαζε τα καλάθια, λέει: έρχομαι, λέει, να κάνουμε ωραία πεντάδα, λέει, μέσα στους τέσσερις. Λοιπόν, Αλέξης, είσαι ο μόνος που θα τρέχει, εμείς μόνο θα καθόμαστε. Έτσι. Εγώ θα σπρώχνω λίγο trash talking κτλ. Μία τεχνική ποινή σε κάθε αγώνα στάνταρ. Και οι υπόλοιποι θα παλεύουν, θα είμαστε εργάτες και εσύ θα παίζεις. Τον Κουταλιανό, λέει, παιδιά, λέει, ξεχάσατε. Τον Κουταλιανό, το φίλο μου, από την Κίμη, όντως. Πάρτε, λέει, το Βόβορα. Το σκεφτήκαμε, φίλε. Δεν είπαμε και το Δικαιουλάκος αυτή την παρέλαση των ονομάτων. Ο Τζόρτζης νομίζω ότι πήγε να γίνει παράγοντας κάποια στιγμή. Αλλά είναι πολύ καλός προπονητής, προπονητάρα είναι. Εντάξει, αλλά ξέρω εγώ. Έχει συνδεθεί καλός και κακός πιο πολύ με το γυναικείο. Κακός για μένα. Δεν το σκέφτηκα. Μακάρι ομάδα. Το Νικόλ, εξάλλου, η μοναδική ομάδα που έχει δουλέψει σαν πρώτος σε Α1 επίπεδο είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς στις γυναίκες. Καλά, ο Νικόλ είναι μια περίπτωση, μια ομάδα μόνος. Εντάξει, τον είπαμε να είναι πρώτος προπονητής και αρνήθηκε. Τι να κάνουμε. Μακάρι κάθε ομάδα να έχει ένα ακούσει να τρέχει όλα μπας και δουλέψει κάτι σωστά. Εντάξει, καλά. Παιδιά, να το Ζούρος για ΑΕΚ. Το
Από Ηλία σε Ηλία εννοείς. Οπό. Τι Ζούρος για ΑΕΚ, τι είναι αυτό. Υποψήφιος ο Ζούρος για ΑΕΚ. Όχι, άρα θα πάρουμε τον Ηλία εμείς. Πάρει. Επιστρέφω από Θεοδόρο Σαλονίκη. Μαζί με εμένα θα γίνει το τρελάδικο, αλλά ξέχασα, εγώ έφυγα. Έφυγα, πάει πίσω. Σιγά, αυτός θα τα πετύσει. Ένας φίλος μου λέει, Κώστα, η επιστροφή σου παίζεται 1-20 αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Έχουμε προπονητή, λέει, δεν χρειαζόμαστε, λέει ο Θάνος. Αντώνη, λέει, στην Εθνική, λέει, μόνο κάλεσαν, λέει, τον Κουζέλογλου ή και το Φλιώνη. Μόνο τον Κουζέλογλου από τον Άρη μόνο. Κακλαμανάκης Μαργαρίτης από τον ΠΑΟΚ και ο Καβαδάς στον Ηρακλή. Εντάξει. Εντάξει, Κώστα, λέει, τους πήραξε ο κάθε Χωσάδας, λέει, που θέλει να προστατεύσει την επένδυσή του. Ο Μπρατσιάκος που ήταν, λέει, στην Κίμη, ναι. Ο Μπρατσιάκος τώρα είναι στον Κατάρ, με τον Βασιλιάδη. Έχουν ένα ακόμα θεσμό να παίξουν. Και μάλιστα ένα κύπελο εκεί, Εμμυράτο, κάτι τέτοιο. Βγήκε και πρόσφατα του... στην Ελλάδα, έτσι. Μαζί με τον Κώστα και τον Φώτη, τον Λαμπρόπουλο. Ναι. Έφυγες, λέει, λόγω κραξίματος, λέει, από τον κόσμο, λέει, λόγω Δρακόπουλου. Δεν οφείλεις να εξηγείς τι γίνεται. Παιδιά, τα έγραψα. Μα τα έγραψα. Τα έγραψα. Ότι και στιγματίστηκα επαγγελματικά. Όταν και... υπάρχει μια παρέτηση από μια ομάδα, κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να πει ανοιχτά τι γίνεται. Να το πω έτσι. Όχι, μα το έγραψε. Αλλά όχι, υποχρεωμένος δεν ήταν να τα γράψει. Υποχρεωμένος τι, υποχρεωμένος δεν είμαι από κανέναν και για τίποτα. Έτσι, αλλά ακριβώς. Ενώπιον του σεβασμού μου στον κόσμο και στην προσπάθεια που γίνεται, είπα ότι και καθυβρίστηκα και απειλήθηκα και στιγματίστηκα επαγγελματικά και την οικογένειά μου έχασα και τον χρόνο μου έχασα και λεφτά δεν έπαιρνα. Και καμία εισήγησή μου δεν έγινε ποτέ, όχι απλά δεκτή, να εισακουστεί. Δηλαδή, είτε υπήρχα είτε δεν υπήρχα, το ούζο ήμουνα. Λοιπόν, ενώ ήμουνα. Τέλος, εν γνώση μου. Εντάξει, δεν κατηγορώ κανέναν γι' αυτό. Άρα, τι να κάτσω να κάνω, δηλαδή. Να μου βρίζουν τη μανούλα και το σπιτάκι και να με απειλούν ότι θα μου βγάλουν τα μάτια και τα λοιπά. Για να κάνω τι, να ακούω το ευχαριστώ. Ο ένας δεν με υπολογίζει, ο άλλος με βρίζει. Λέει, αν έχανε η ομάδα, λέει, θα έφευγε. Αν κέρδιζε η ομάδα, θα έφευγε. Για ποιο λόγο είναι, Κώστα, να σου βγάλουν τα μάτια και να σε απειλούν, επειδή χάνει ο Ηρακλής? Όχι, επειδή είμαι μπροστινός του Δρακόπουλου. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν, δηλαδή, είναι αυτό. Με τη λογική πια ότι ο Δρακόπουλος σου δίνει λεφτά και κάνει κουμάντο στον Ηρακλή, αυτό θα πει. Ναι. Πρώτον, το ότι είσαι μέλος ομάδας το παραβλέπω. Τόσο και εμάς άμα έχει. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί δεν θέλουν τον Δρακόπουλο στον Ηρακλή. Για να απειλούν εσένα που σε κατηγορούν ως μπροστινό του. Ωραία, δεν χρειάζεται να έρθει το Κώστα σε άλλη δύσκολη θέση. Νομίζω ότι αρκετά. Δεν έχει σε δύσκολη θέση. Άσε, κουβέντα είναι. Εντάξει, καλή κουβέντα είναι. Δεν έχει, γιατί έχει δύσκολη θέση. Τα είπε κιόλας. Ο πρόεδρος εν γνώση του, δεν έκανα μικρό παιδί. Εν γνώση του, με τις τοποθετήσεις του πολλές ώρες, εν γνώση του έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Του το έχουμε πει 100 φορές. Λοιπόν, έχει κάποιες θέσεις. Δεν τον κατηγορώ γι' αυτό ότι έχει κάποιες θέσεις. Θεωρώ ότι αρκετές θέσεις του είναι λάθος. Όπως θεωρώ και ότι αρκετές είναι σωστές. Όπως όλοι μας, έτσι, άνθρωποι μας όλοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έφυγε ο Κούσης από τον Ηρακλή και καταστράφηκαν τα πάντα. Σιγά, έφυγε ένας δημοσιογράφος. Θέλω να το μεταφράσω βάσει της λογικής ότι από τη στιγμή που εσύ δέχεσαι ύβρις και απειλείς επειδή σε κατηγορούν ως μπροστινό, άρα. Τον ίδιο, τον άλλον τον άνθρωπο, δεν θέλουν να το βλέπουν το ζωγραφιστό. Δεν μπορεί να θέλεις τον Ρακόπουλο και να μην θες τον Κούση επειδή είναι μπροστινός του. Όταν η ομάδα χάνει, ποιον θα βρίσουν, τον πρόεδρο θα βρίσουν, τον προπονητή θα βρίσουν, τους παίκτες θα βρίσουν. Βλέπουν και εμένα μπροστά που το παίζω έξυπνος και τους απαντάω, γιατί εγώ δεν θέλω να αφήνω οτιδήποτε να πέφτει κάτω και ίσως αυτό είναι λάθος μου, αλλά εγώ έτσι λειτουργώ. Αυτό δεν είπα πριν. Αυτό δεν είπα πριν. Βλέπουν και εμένα μπροστά, χθες το γήπεδο ήταν άδειο, μόνο εγώ ήμουν εκεί έξω. Είδαν εμένα έξω μόνο μου εκεί να κάθομαι να περιμένω έξω από το συμβούλιο. Μέσα γινόταν συμβούλιο, ο Κούσης απ' έξω να περιμένει. Το Κούσης θα βρίσουν. Ποιο θα βρίσουνε. Δεν υπήρχε άλλος. Όταν βλέπεις τον Κούσης, σαν να βλέπεις την ομάδα εκείνη τη στιγμή. Σαν να βλέπεις αυτούς που σε ξεφτυλίσανε. Άρα τον Κούσης θα βρίσεις. Λοιπόν, εντάξει, και ο Κούσης όμως έχει ένα όριο. Είναι άνθρωπος. 50 χρονών γίναμε. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος 20 χρονών και να με βρίζει τη μάνα, επειδή έχασε ο Σάκς το τρίποντο. Και εγώ να κάθομαι και να τα ακούω και από πάνω και οι άλλοι να με θεωρούν λακαμά και οι από εδώ να με βρίζουν τη μάνα, δεν γίνεται. Εντάξει, κάπου έχουμε και ένα όριο. Και ούτε είπαμε ότι την ομάδα την αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι ομάδες λένε, κοιτάξου, λέει το Μιχάλη Κακιούζη, λέει, από την Κύπρο. Για Ηρακλή θα ήταν ότι πρέπει, κάνει τρομερή δουλειά. Είναι μια ιδέα και ο Μιχάλης.
σε 5 μέρες το ξύλο. Ότι είναι 600 ονόματα, τα 580. Το κλουβί, λέει ένας προπονητής. Μια εβδομάδα θα φεύγαν. Το κλουβί, ένας προπονητής, λέει, ταιριάζει Γάντι, ο τρελός του Μεσολογγίου. Συμφωνώ. Μπορεί να τον δούμε το καλοκαίρι. Ένας προπονητής, παιδιά, ο οποίος δεν θα θεωρείται αναλώσιμος. Που να έρθει τώρα και να, να πει ο άλλος ναι, θα κάτσε και την επόμενη χρονιά. Ένας προπονητής που θα κερδίζει, έτσι, που θα κερδίζει αυτά που πρέπει να κερδίσει και δεν θα του πει κανείς γιατί πήρε τον Γκάζιο και δεν πήρε τον Κούση. Ένας προπονητής που δεν θα βγαίνει μπροστά να λέει διάφορα, που δεν θα κάνει τον έξυπνο, ένας προπονητής που δεν θα νιώθει ότι είναι στην Μπαρτσελώνα, ένας προπονητής που θα συμβιβάζεται με την γενική κατάσταση του ελληνικού μπάσκετ, με την πανδημία και όλα αυτά, ένας προπονητής που να έχει απειλ στον κόσμο, έτσι όλα αυτά. Αλλά ένας προπονητής που να μείνει και η διοίκηση να πει παιδιά αυτός είναι, ξεχάστε τα. Μπορεί να το πει η διοίκηση αυτό. Άμα είναι να αλλάζει 4 προπονητές, γιατί θα αλλάξει και 4ος, το λέω εγώ. Μέχρι το Μάιο θα πάει 4ος προπονητής. Δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Όχι, φίλε. Η διοίκηση να βγει και να πει: παιδιά, έχουμε 3 φραγκάκια στην τσέπη μόνο. Δεν έχουμε παραπάνω. Και δεν μπορώ να. Τι φραγκάκια να πει. Τι φραγκάκια. Ξέρουν όλοι τι κάνει ο Ρακόπουλος. Τι έχει δώσει για την ομάδα. Όχι, ρε, δεν εννοώ αυτό. Όπως βγήκε λοιπόν ο Χατζόπουλος και είπε: δεν μας νοιάζει τι θα κάνουμε αγωνιστικά. Μας νοιάζει να πληρώσουμε τα χρέη. Όπως βγήκε ο Αρβανίτης και είπε ότι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι τα οικονομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τρελή ομάδα κτλ. Ο Ηρακλής δεν το έχει αυτό το πρόβλημα. Όμως. Δεν το έχει, φυσικά. Και γι' αυτό, Κώστα, μέσα σε απόλυτη μυστικότητα, εδώ και 2 εβδομάδες, η διοίκηση του Άρη φαίνεται να τακτοποιεί το θέμα των μετοχών της ΚΑΕ. Έχει παραπάνω λίγο, αλλά ναι. Τακτοποιείται τελείως το θέμα. Είχε καλή λίγο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όταν έχεις ιδιοκτήτη και δεν έχεις χρέη, ο κόσμος αισθάνεται μια μεγαλύτερη ασφάλεια στο εξαγωνιστικό κομμάτι και ρίχνει όλο το βάρος. Επειδή κάνει λίγο την εμφάνιση της ημίδια, έτσι, και εδώ στην Αθήνα, πάω σιγά σιγά προς το σπίτι. Άντε, πήγαινε. Ναι, και φαντάζομαι θα σας προλάβω. Πάγωσε, να πω, μήπως δώσουμε κάποιο προγνωστικό. Πάγωσες και εσύ έξω, Πάρη, πήγαινε σπίτι και τα ξαναλέμε. Σε κλείνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πάρη Τζελεπίδη. Λοιπόν, ο οποίος τόση ώρα τον είχαμε στο κρύο, ρε παιδιά. Τι εξωτερικό ρεπορτάζ κάναμε πάλι. Stand-up έπρεπε να κάνει. Λοιπόν, απίστευτη ανατροπή, λέει, από το μείον 18 πήγε παράταση, λέει Πάρη. Απίστευτο. Κώστα, λέει, έχεις δίκιο. Πλάκα-πλάκα, λέει, γιατί όχι Βόβορας. Ο Βόβορας, παιδιά, αυτή τη στιγμή και καλά κάνει το παιδί. Θεωρεί τον εαυτό του προπονητή top. Έτσι, ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν προπονητής Ευρωλίγκας. Τώρα, αν θέλει τον Παναθηναϊκό να έρθει στον Ηρακλή. Όχι μόνο αυτό, Κώστα, να έρθει σε τόσο σύντομο διάστημα. Όχι μόνο να έρθει. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Το καλοκαίρι μπορεί να έρθει στον Ηρακλή, ας πούμε. Πιο εύκολα, πιστεύω. Τώρα είναι πιο δύσκολο για τον ίδιο. Ναι. Αυτό. Τώρα πήρε μπρος, λέει, ξαφνικά, λέει, Κώστα, λέει, γιατί το... ο Κλήτος. Κώστα, λέει, γιατί τόσο ανέτοιμος ο Ίμπανκς. Φαίνεται, λέει, να μην είναι καλή επιλογή. Είναι ανέτοιμος ο Ίμπανκς. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε η επιλογή, όλοι ήξεραν ότι μέχρι πριν 2 μήνες έπαιξε. Έπαιζε στο Πουέρτο Ρίκο. 27 Νοεμβρίου ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Και ο Ίμπανκς ήρθε εδώ πριν 2 εβδομάδες, τέλη Ιανουαρίου. Λοιπόν, στο Πουέρτο Ρίκο ο Ίμπανκς είχε μέσο όρο 19 πόντους. Θα μου πεις, έπαιζε με κουτσούς, έπαιζε με στουραβούς, έπαιζε με χοντρούς, έπαιζε με... Ό,τι και να είναι, 19 πόντους δεν βάζεις, ούτε με τους κουτσούς, ούτε με τους στουραβούς. Και να καθότανε, γιατί τώρα όπως φαίνεται δεν μπορεί να στρίψει, και να καθότανε σε μια γωνία και να του δίνουν την μπάλα, την έβαζε την μπάλα. Σημαίνει ότι την έβαζε. 19,5 πόντους στο Πουέρτο Ρίκο. Εντάξει, ό,τι και να είναι, είναι 19,5 πόντους στο Πουέρτο Ρίκο. Έπαιζε μέχρι 27 Νοεμβρίου. Σε rematch, ο Ίμπανκς πρόπερση στη Γαλλία ήταν πρώτο σκόρερ. Τώρα το παιδί ήρθε ανέτοιμο. 2 μήνες προφανώς αυτός έκανε ράμπλα. Πώς το λένε αυτό, σχέστα στην Αμερική. Όπως κάνουν όλοι οι Αμερικάνοι τώρα με την καραντίνα, από ό,τι κατάλαβα, οι παίκτες. Δεν δουλεύανε, δεν κάνανε προπονήσεις, δεν τους αφήνανε να κάνουν ατομικά, γιατί αυτοί δουλεύουν πιο πολύ ατομικά παρά ομαδικά. Και προφανώς αφέθηκε. Εδώ ήρθε, δηλαδή, χωρίς έκρηξη, χωρίς πρώτο βήμα, χωρίς τρίπλα.
Αυτό φαίνεται από το λίγο χρόνο που έχει, έτσι, γιατί έχει παίξει λίγο στα μάτς μέχρι τώρα. Τώρα θα πεις, που λέει ο κόσμος και δίκαιο, γιατί τον πήρατε. Και πού να ξέρουν ότι θα έρθει έτσι. Έτσι. Παιδιά, αυτό ισχύει με πολλούς παίκτες φέτος. Ήξερες εσύ ότι ο Σούλερ θα έρθει. Θα έρθουν έτσι. Ήξερες ότι ο Σούλερ θα έρθει σαν και εμένα. Το Σούλερ πήρα. Και μετά τον παίρνεις, λες τώρα άντε ήρθε, ανέτοιμος. Να τον διώξω σε δύο μέρες. Δεν μπορώ να τον διώξω. Να τον δω. Να παίξει ένα μάτς. Να κάνει μια προπόνηση. Ένα, ορίστε, έπαιξε. Δύο μάτς. Δεν μπορεί ακόμα. Τώρα έχει ακόμη 15 μέρες μπροστά του. Να μπορέσει. Ή να τον αλλάξουν. Τι να πω. Τι έγινε με τον Βεργίνη στο τέλος του μάτς. Τι έγινε με τον Βεργίνη στο τέλος του μάτς. Τον βρίζανε κάποιοι. Αυτό. Κώστα, πάρτε προποντή τον πρίφτη. Ωραία. Ο Ηλιάς στον κόσμο του είναι, εντάξει. Πλάκα, πλάκα, λέει, μόνο ο Καμπερίδης είναι σταθερός, λέει, και είναι τελευταία η ομάδα. Η μόνη ομάδα από εδώ που δεν έχει αλλάξει προπονητή είναι ο Άρης, πάντως. Ναι. Και μάλιστα μία από τις λίγες, έτσι, γιατί στις περισσότερες ομάδες έχουν γίνει αλλαγές. Ώρες-ώρες σκέφτομαι, λέει, ότι για ηθικός αυτουργός για όλη την κατάσταση είναι τα σκάνδαλα της ΕΠΟ, πρώτη δεκαετία. Αν υπήρχε υγεία γενικότερα στο σύλλογο, θα υπήρχε και άλλη ανοχή και υπομονή από τον κόσμο. Χωρίς αυτό να δικαιολογεί καμία ακρότητα. Κώστα, εγώ σε ευχαριστώ που όλα τα χρόνια της Α2 κράτησε τη σημαία ψηλά. Σου εύχομαι να γυρίσει σε μια κατάσταση πολύ πιο υγιή από τη σημερινή. Ποια Α2, ρε φίλε. Γάμα εθνική παίξαμε. Ποια Α2. Β' εθνική παίξαμε. Άσε. Μπαράζ παίξαμε την ΑΕΚ στα Τρίκαλα. Και έτρεχα από εκεί και μάλλον με τους διαιτητές πάλι. Αντώνιο Κουζέλογλου έχει υπογράψει μονοετές. Ναι. Ναι, για ένα χρόνο είναι το συμβόλαιο του. Και υπάρχει, λέει, πιθανότητα να ανανεώσει. Αυτό είναι σίγουρα επιθυμία του Άρη. Αλλά... αν υπάρχει δυνατότητα, θα φανεί το προσεχές μέλλον, αλλά όσο καλύτερα παίζει, τόσο πιο δύσκολο είναι, να το πούμε έτσι. Και το παιδί βέβαια, τώρα... η αλήθεια είναι, η άλλη πλευρά του νομίσματος λέει ότι στον Άρη έχει βρει ένα ρόλο και χρόνο συμμετοχής που το βοηθάει να ανέβει ένα σκαλοπάτι, αλλά από εκεί και πέρα μένει να φανεί πώς μπορεί να το μεταφράσει αυτό το σκαλοπάτι. Αν ο Άρης δηλαδή είναι σε θέση να του προσφέρει ένα καλύτερο συμβόλαιο, γιατί φέτος δεν ήρθε με πολλά λεφτά ο Κουζέλογλου, ένα καλύτερο συμβόλαιο, και να του εγγυηθεί και χρόνο συμμετοχής και είναι φυσικά και η κατάσταση στην ομάδα καλή, γιατί όχι, γιατί να μην μείνει. Ουφ, λοιπόν. Εξαρτάται και από το τι προτάσεις θα έχει. Ποια είναι η γνώμη σας, λέει, για τους νεοσύστατους Γιαννακίδη και Τσιάρα στη δουλειά τους? Επίσης, τι έγινε με τον Γιαννακίδη και κόσμο, λέει, σε κάποια φάση, λέει, κάτι φάνηκε στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον Μιχάλη, αν και τον έχω ζήσει σαν παίκτη στην ομάδα, είναι φανταστικό παιδί, όλοι τον αγαπάνε. Για τον Γιώργο μπορώ να μιλήσω. Ο Γιώργος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ομάδα, παιδιά. Όλα τα οργανωτικά οφείλονται στο Γιώργο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορεί να είναι παιδί χαμηλών τόνων, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά. Και κάνει αυτό που πρέπει μέσα στα αποδυτήρια που κάποιοι νομίζουν ότι δεν τα κάνει. Τώρα είπαμε. Ένας Γιώργος και ένας Κούσης και ένας Καρβέλας και ένας. Δεν φτάνουν. Η ομάδα και η κάθε ομάδα πρέπει να έχει στα γραφεία αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Εγώ λέω 10 άτομα. Κλείτο ο ΠΑΟΚ πόσους έχει? Μην νομίζεις, δεν έχει πολλούς. 4-5. 4-5. Το πρωί, αύριο 9 ώρα το πρωί στο Παλατάκι, άμα πάω, θα βρω φύλακα να ανοίξει το γήπεδο? Θα βρω κάποιον στο γραφείο? Φυσικά, τι λέμε. Θα βρω την Αστάζια στο γραφείο, να πάρω διαρκείας? Καταρχάς, δεν είναι μόνο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εκεί προπονούνται για ώρες παιδάκια, είναι το βόλεϊ. Δηλαδή το γήπεδο είναι για πολλές χρήσεις. Αλλά ξέχαρα από αυτό, φυσικά στην ΚΑΕ από νωρίς υπάρχει κίνηση στο γραφείο. Μπράβο. Λίγοι μεν παραμένουν, αλλά παραμένουν. Θα βρω τον Γιαννακίδη εκεί όλη τη μέρα σχεδόν? Θα τον βρω. Θα βρω τον... Όχι όλη τη μέρα, όποτε πρέπει να είναι. Θα βρω τον Καΐση. Θα τον βρω. Θα βρω 2-3 φύλακες. Θα τους βρω. Θα βρω 2-3 κορίτσια, θα τα βρω. Θα βρω τον Καρακούση να πηγαίνει έρχεται, θα τον βρω. Θα βρω τον Σταυρό. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα θέλω να σου πω. Θα βρω τον Σταυρόπουλο, θα τον βρω μια φορά τη μέρα. Μπορεί. Το εβδομάδα. τον κλείπ. Λοιπόν, Αντώνη, την Έλσα θα τη βρω εγώ άμα πάω αύριο 10 το πρωί, 11. Φυσικά, εννοείται. Ωραία. Και τον Χάρη τον Παπαγεωργίου θα βρει. Το Χάρη θα το βρω. Το Τούλι θα βρει. Τον Όμηρη Αργανίτη. Μεταξύ Ερασιτέχνη και ΚΑΕ θα βρει. Θα το βρω. Το γήπεδο το βρω. Και εννοείται ότι θα τον βρει και 3 ώρα το βράδυ να πα. Αύριο το πρωί στο Ιβανόφιο ποιον θα βρούνε? Το Θόδωρο που θα είναι στο γήπεδο. Μόνο το Θόδωρο. Τον Κούση καμιά φορά άμα του σηκωθεί να πάει. Συγγνώμη κιόλα. Λοιπόν, τον Ιβάν θα βρούνε.
αυτούς θα βρούνε. Και την ομάδα φυσικά και τους υπόλοιπους αν έχουν προπόνηση πρωινή. Γίνεται έτσι? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα, στελέχωση. 10 άτομα θέλει μια ομάδα. Εγώ όταν πήγα στο Μαρούσι, παιδιά, και παίξαμε στην Α2 που χάσαμε πρόπερση, αν θυμάστε. Θυμάστε, Αντώνη, δεύτερη αγωνιστική. Πήγαμε με Χατζηκυριακή και χάσαμε από το Μαρούσι. Μπράβο, ναι. Και μετά, στην Α2. Και μετά από το Μαρούσι πήραμε τον Πολυτάρχο και, και έπαιζε και ο Ρουτκάουσκας. Παίζανε πρώτο μάτς, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ όταν πήγα λοιπόν στο Μαρούσι με την ομάδα, το Μαρούσι είχε 15 άτομα στο γήπεδο, όλους με μπλουζάκια Μαρούσι. Το Μαρούσι, έτσι, που ήταν και ψιλοδιαλυμένο τότε στην Α2. 15 Δεν λέμε για το Μαρούσι του Βου. Όχι. 15 μπλουζάκια όλοι στις πόρτες. Κύριε Κούση από εδώ, κύριε Μούση από εκεί, κύριε Λούση από εδώ, Κώστα ένα καφέ, ποιοι φίλαθλοι σας ήρθανε και τα λοιπά, άσε που μας βάλαν 10 ευρώ εισιτήριο, τέλος πάντων, εντάξει, σου λέει Ηρακλής είναι να πάρουμε κανένα εισιτήριο, τέλος πάντων, η κάμερα κόστανε από εδώ και αν θέλεις από εδώ το ρεύμα και το κινητό σου φόρτισε το εδώ και μέσα το γήπεδο τυπογραφεί το Μαρούσι, τα ευρωπαϊκά και τα κύπελα και τα λοιπά, το Μαρούσι. Α2, έτσι. Α2 χωρίς το Βοβό. Ναι. Χωρίς το Βοβό. Με τα μπλουζάκια τους όλοι ωραίοι αυτό και τα λοιπά και 10 παιδάκια με το τύμπανο να βαράνε και μας κερδίσανε 190 που λέει ο λόγος, δεν θυμάμαι κιόλας. Έτσι είναι αυτά. Ο Απόλλων Πατρών τα ίδια που πήγαμε στην Πάτρα στην Α2. Ο Κόρυβος τα ίδια που πήγαμε στην Πάτρα στην Α2. Η Λάρισα επίσης από τότε Ερμής Αγιάς ο Ριζούλης. Αλλά ο Ριζούλης είναι και επιχειρηματίας και ξέρει. Θα μου πεις και ο δικός σου δεν είναι επιχειρηματίας. Εντάξει. Τι λες, τι συζητάμε τώρα. Εννοείται. Για πάνε στη Λάρισα και γραφείο και κοπέλα και αυτό και γραφείο τύπου και τέτοια και μέτια και περαιμέτια. Να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Ο Ήφαιστος που ήταν στη Λίμνο που τους πήγαινε με το αεροπλάνο και τους πλήρωνε έξτρα. Πήγαινε έλα. Έτσι είναι οι ομάδες λοιπόν. Οι ομάδες πρώτα χτίζονται απ' έξω για να μπορούν οι μέσα να νιώθουν άνετα και να δουλεύουν απρόσκοπτα. Λοιπόν. Το κακό είναι ότι αν έμπαινε το τρίπλο του Σάξ, όλα αυτά δεν τα λέγαμε σήμερα. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι, φίλε, η μοίρα μας και του επαγγελματικού αθλητισμού. Ναι. Είναι το πόσο... Είναι το κακό. Πόσο εθισμένη στη νίκη είναι, εντάξει. Okay. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι εγώ αυτά όμως, εγώ τα έχω πει πολλές ώρες. Και δεν μιλάω για μας. Εγώ τα έχω γράψει. Εγώ έχω κάνει εισηγήσεις και εκθέσεις επί χρόνια. Έχω στείλει email. Έχω παραιτηθεί 3 ώρες. Μπας και ταρακουνηθούν. Λοιπόν, τι άλλο να κάνω δηλαδή. Τους τα έχω γράψει. Τα ξέρουν όλοι. Όλοι λένε ναι, να γίνουν. Ναι, να γίνουν. Δεν γίνονται. Εντάξει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για την ψυχολογία μιας ομάδας να γίνονται σωστές κινήσεις το καλοκαίρι ή και οι αλλαγές. Και αυτές να είναι μελετημένες. Εγώ συγγνώμη, αλλά πότε είχα πει για το Χάτσε κάτι. Ματώνω, να σκοτώσω. Ο Χαβαδάς γδέρνεται εκεί, σκοτώνεται και βλέπει το Χάτσε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εγώ Χαζούλης το ξέρα, το είπα. Οι έξυπνοι ειδικοί δεν το ξέρανε, το ξέρανε. Αλλά να φέρουμε απαντησία, να φέρουμε το Χάτσε γιατί είναι όνομα. Λες και είναι και κανένα χατσερό, είναι και μικρό όνομα. 37, όχι. Τα ονόματα πρέπει να ταιριάζουν σε ομάδες. Δεν ταιριάζει. Τι να κάνουμε τώρα. Όλα ξεκινάνε από εκεί και μετά τα γύρω-γύρω, φυσικά αν έχει ψυχολογία η ιδιοκτησία, είναι σημαντικό να υπάρχει ιδιοκτησία. Αν μέσα από πετυχημένα πράγματα στο αγωνιστικό έχει την ψυχολογία, η ιδιοκτησία, να κάνει πράγματα που πρέπει να τα κάνει, όλα αυτά που λέμε είναι πολύ σωστά, έτσι, θα τα κάνει. Τώρα, μια κατραπακιά, δεύτερη, τρίτη, κεραυνός, έξω Ευρώπη, παίζεις τώρα με κάτι περίεργο σε φούσκες. Και ο άλλος τώρα, εγώ τον καταλαβαίνω, σου λέει τι να πάρω τώρα στελέχη, να κάνουμε καμιά νίκη, τώρα τυχόν πέσουμε. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Αλλά δυστυχώς όλα ξεκινούν από το καλοκαίρι και σιγά σιγά η αλυσίδα ξετυλίγεται μέσα στη σεζόν. Έτσι είναι αυτά. Δεν είμαστε Ευρώπη, έχουμε άλλη κουλτούρα εμείς. Κακή κουλτούρα, καλή, αυτή είναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα παίζει όλο. Τι να κάνουμε για τον ιδιοκτήτη και για τον κόσμο, εννοείται. Ο Κωνσταντίνος λέει πάντως, λέει το γραφείο τύπου, λέει αντικαθιστάθηκε ήδη στον Ηρακλή γιατί ανέβηκε συγχαρητήριο μήνυμα για την κλήση του Βασίλη στην Εθνική.
Ξέρουμε, λέει, ποιος το ανέβασε. Όχι, αυτό το είπες και στην ανάρτησή σου, νομίζω. Ότι μέχρι να βρεθεί διάδοχη κατάσταση. Καταρχήν, παιδιά, την ομάδα εγώ δεν πρόκειται να την αφήσω ποτέ έτσι. Και να έρθει και ο Terence Quick. Αλλά το θέμα είναι ότι το post για τον Βασίλη έπρεπε να ανεβεί νωρίτερα. Άργησε για τεχνικούς λόγους να γίνει το post. Έγινε, η εντολή είχε δοθεί πρώτης παραίτησης τώρα, θα μου πεις, τέλος πάντων. Και ανέβηκε μετά, εγώ το ανέβασα. Δεν σημαίνει ούτε ότι ανακαλώ, ούτε ότι βρήκε ομάδα λογογραφείου τύπου. Εγώ το ανέβασα και γιατί ο Βασίλης το αξίζει. Δεν μπορώ εγώ να τα αφήσω έτσι τώρα και να κάνω τον. Για διεθνής παίκτης της ομάδας είναι. Μένω τώρα και να μην ανεβάσω για την κλίση του Βασίλη στην Εθνική. Έτσι. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Βασίλη που μου έστειλε μήνυμα, με πήρε τηλέφωνο και τα άλλα παιδιά από την ομάδα και τους ξένους και τους Έλληνες που. Εντάξει. Ελπίζω να νιώθουν. Τι γίνεται, έτσι. Νομίζω νιώθουν ήδη οι ίδιοι και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, για το Χάρη, παιδιά, τα είπαμε 100 φορές όντως. Ωραία, λέει Παπαθεοδόρου, λέει, οπότε πέσε μέσα στο όνομα, λέει, ο παδί του Ηρακλή. Είπαμε για τον Κακιούζη. Κούση, ίσως είναι Ηρακλής και τα λοιπά. Αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν. Καλά, λέει, από την ΑΕΚ, λένε, για το χθεσινό φταίει 100% η διαιτησία, λέει. Έτσι είπε ο Αγγελόπουλος. Τώρα, λέει, τι είναι αυτό, λέει, με το Ζούρο. Δεν υπάρχει στήριξη σε Ηλία. Εντάξει, τώρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ. Το μάτς το είδαμε όλο. Δεν το είδαμε γιατί είχαμε κομπή. Περίμενε, όχι εν μέσω τώρα. Εντάξει, τώρα είναι στο πρωτάθλημα, είναι για το πρωτάθλημα, έχει το ευρωπαϊκό. Δεν πιστεύω να υπάρχει περίπτωση τώρα να αλλάξει προπονητή ΑΕΚ. Τώρα αυτό του Ζούρου ήταν ένα δημοσίευμα που απλά το είδα και το είπα σαν τίτλο. Δεν είπαμε ότι ισχύει κιόλα. Αλλά ναι. Εντάξει, τώρα ο Αγγελόπουλος στην αρχή της χρονιάς δήλωσε ότι στόχος είναι κατάκτηση των 5 τίτλων. Αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, ποια είναι η ΑΕΚ να πάρει 5 στα 5. Τίτλους, για τίτλους μιλάμε, έτσι. Όχι νίκες στην κανονική περίοδο ή πρόκριση στον ημιτελικό κτλ. Ναι. Για τίτλους. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει χάσει τους 3. Αν δεν πάρει τίποτα, το καλοκαίρι το βλέπουμε, ναι. Γιατί να τεθεί θέμα προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρξει θέμα. Μου φαίνεται διαιτές δεν ήταν κιόλας. Του Παρθοδού. Του διαιτές δεν ήταν. Ναι, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή η προσπάθεια που γίνεται από χθες να πέσει όλη η ευθύνη και ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν την Αμερική ότι το Λαύριο ευνοείται. Ενώ πριν από 4 ημέρες το Παλέ γίναν όργια και ανακαλύψαν, ή μια εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ γίναν όργια και ανακαλύψαν τώρα όλοι ότι το Λαύριο κτλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε παραπάνω. Και αδικεί και το ίδιο το Λαύριο, πιστεύω, όλη αυτή η ιστορία. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχασε το μάτς χθες από τη διαιτησία. Έτσι νομίζω κι εγώ. Δεν το είδα όλο το μάτς, αλλά. Σίγουρα ευνοήθηκε το Λαύριο. Δεν είναι φυσικό σε ένα τέτοιο μάτς να υπάρχει τέτοια μεγάλη. Διαφορά στις βολές. Δεν θα σου πω. 40 φεύγα βολές και 35 φάουλ. Τα 35 φάουλ εμένα πιο πολύ μου κάνουν από τις 41 βολές. Είναι πάρα πολλά τα 35 φάουλ. Είναι αυτό που μου έκανε περισσότερο είναι ότι μάζεψε 5 φάουλ η ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό του 4ου δεκαλέπτου. Ότι κατευθείαν, δηλαδή κάθε φάση ήταν φάουλ, 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 φάουλ. Εκεί φαίνεται. Ναι, βαρούσε βολές στο Λαύριο κατευθείαν από το 9. Από το 9 πριν τη λήξη. Λέει 11-0 βολές σε ένα σημείο. 11-0 βολές. Εκεί έγινε, στο ξεκίνημα. Παπ. Είναι too much. Αλλά εγώ είδα το. Πώς γίνεται αυτό, δεν κατάλαβα. Το Λαύριο τι έγινε ξαφνικά. Έγινε η ομάδα που κάνει κουμάντο στην Α1. Όχι, παιδιά. Σπάζει τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Είναι και αυτό. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα. Ας μας πούνε αυτοί που λένε για σφαγές, πού οφείλονται όλα αυτά. Λοιπόν, πού οφείλεται, ρε φίλε, γιατί το Λαύριο δηλαδή. Αν ήθελε η ΑΕΚ, λοιπόν. Με τόσο μεγάλες ομάδες. Εάν ήθελε η ΑΕΚ, λοιπόν, να πει τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί είπαν κάποια πράγματα και είπαν κάποιες χοντράδες. Χοντράδες εννοώ σαν χαρακτηρισμούς, όχι σαν, ναι. Σαν χαρακτηρισμούς. Βγήκε και ο πρόεδρος, ο κ. Αγγελόπουλος, και είπε. Βγήκε ο Ηλίας και έγραψε αυτό που έγραψε. Βγαίνουν όλοι και βγαίνουν και οι ρεπόρτερ προφανώς από τη γραμμή της ομάδας και τα λοιπά και λένε αυτά που λένε. Λοιπόν, αν θέλω όμως η ΑΕΚ να πει την αλήθεια και αυτό που υπονοεί, γιατί αυτοί τώρα υπονοούν κάποια πράγματα, να πούνε για το Λαύριο, λοιπόν, τι υπονοούν, να πούνε για τις συμμαχίες που μπορεί να έχει το Λαύριο και το κάθε Λαύριο, αυτά να πούνε για να γίνει καλά το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί όλοι ξέρουμε τι λένε για το Λαύριο, για το Περιστέρι, για τον Ηρακλή, για τον Άρη. Ας πούμε και τα λοιπά, για διαφόρους. Όλα αυτά εμείς οι άνθρωποι του χώρου τα ξέρουμε. Δεν τα λέμε όμως όλα ξεκάθαρα, δυστυχώς. Εγώ τώρα πλέον που παραιτήθηκα, εντάξει, πες, μπορείς να τα πεις, Κούση, γιατί δεν τα λες.
Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι υπονοούνε. Σήμερα γράφτηκε στο SDNA, όπου ο διευθυντής είναι ο Βασίλης, ο αδερφός του Ηλία. Γράφτηκε ένα κείμενο πολύ χοντρό, ότι μπαίνει φωτιά στις εκλογές και τα λοιπά, για να χτυπηθεί, ας πούμε, η Διαιτησία, η ΚΕΔ και να ταρακουνηθεί ο Βασιλακόπουλος και τα λοιπά. Εάν θέλετε, λοιπόν, παιδιά, να υπονοήσετε κάτι για το Λαύριο, βγείτε και πείτε για το Λαύριο αυτό που θέλετε να υπονοήσετε. Ότι είναι ομάδα του Παναθηναϊκού. Ότι εμείς πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και ότι ο Παναθηναϊκός μας στείνει. Αν υπονοείτε αυτό, λέω εγώ, αν δεν το υπονοείτε, πείτε ότι μας αδείξε το Λαυριακή. Μας έκανε 14. Πρόσεξε τώρα. Έχει ο ΠΑΟΚ παράπονα. Έχει ο Άρης παράπονα. Μιλάει η Άκη για σφαγή. Ναι. Πώς γίνεται το Λαύριο, ρε παιδιά, να τους φάζει όλους? Μαγιά. Τι είναι το Λαύριο, δηλαδή? Μαγιά. Το... Μαγιά του. Ξέρει το 95% των φιλάθλων τώρα που μας παρακολουθούν ποιος είναι ο πρόεδρος του Λαυρίου? Ο κύριος Ψαράκης. Τον ξέρει ο κόσμος? Όχι ο άνθρωπος. Μια χαρά μάγκας είναι. Ξέρει ποιοι είναι δίπλα του στο συμβούλιο? Όχι. Λοιπόν, το Λαύριο, λοιπόν, έσαξε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ και περνάει τρένο από όλους και παίρνει σε ρήγματα ο Μουράτος, ο οποίος λέει έριξε κεφαλιά και παίρνει σε... Παιδιά, βγείτε και πείτε ότι θεωρούμε ότι το σπρώχνουν το Λαύριο γιατί τάδε και παρατάδε. Κανείς δεν θα το πει αυτό, Κώστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια και την ακούτε μόνο εδώ. Άμα δεν θέλετε να την πείτε, διαβάστε αλλού. Κανείς δεν θα το πει αυτό ποτέ. Ναι, αλλά αυτές είναι αλήθειες στο ελληνικό μπάσκετ. Πείτε ότι η άλλη... Θα το πει αυτό. Ούτε συνειρμούς θα κάνει. Όχι. με το ποιο είναι ο ημιτελικός του κυπέλου. Αν να... περάσει ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι. Να πούνε και να πούνε ότι ο τάδε είναι σε μάνατζερ. Ότι ο άλλος είναι σε στοιχηματζή. Ότι ο άλλος είναι με τους αυτούς. Ότι το Λαύριο και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ανήκουν εκεί. Ότι ο Ολυμπιακός βάζει όλους αυτούς για το Βασιλακόπουλο. Πείτε τα αυτά. Εμείς να τα λέμε. Να, τα λέμε. Εντάξει, και τι έγινε. Τα λέμε. Μας βλέπουν 200 άτομα. Λοιπόν, η ομάδα τώρα θέλει ψύχρωμες αποφάσεις και ηρεμία. Λάθη γίνονται, δεν βοηθάει να εκκρίσει αντιδράσεις. Κώστα, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου και στην Ακαδημία με τη συνεχή προβολή του έργου της. Χριστάρα, να είσαι καλά. Κώστα, το είχα πει, καλά έκανες και παραιτήθηκες. Με το να θέλεις να πεις πράγματα για καταστάσεις και να δεσμεύεσαι και να τα ακούς κιόλας είναι ό,τι χειρότερο. Εντάξει, φίλε, τα ξέραμε αυτά. Ότι κάποια στιγμή θα μας βρίσουν και θα μας δίνουν. Εντάξει, τα ξέραμε αυτά και ότι θα μας μειώσουν. Κώστα και Αντώνη, κάντε μια πρόβλεψη για το αυριανό. Όχι στοιχηματική. Πώς περιμένει το μάτς και ποιο βλέπετε νικητή? Και ο Κλήτος θα μας πει. Ο Πάνος το λέει γιατί είναι παοξής, οπότε σου λέει ο Κλήτος δεν θα είναι αντικειμενικός, αλλά ο Κλήτος θα είναι πιο αντικειμενικός από όλους μας. Οπότε, Κλήτο, κάνεις μια πρόβλεψη πριν κλείσουμε κιόλας. Πρόβλεψη. Τι να προβλέψεις? Ο ΠΑΟΚ έχει δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Θα έχει λογικά, εκτός από πρώτου. Ο Προμηθέας είναι πλήρης, έχει πίνει σε ανωδική πορεία, φτιάχνει ομάδα, ποιότητα, ποσότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο, το είπα και χθες, μπορεί σε δύο μέρες ο ΠΑΟΚ να εμφανίσει ίδια ένταση στην άμυνα, να βγάλει ίδια ενέργεια. Δεν ξέρω πόσο έχει αδειάσει η ομάδα μετά από το διπλό στο Ιβανόφυλλο. Έτσι. Και επίσης, όταν μιλάμε για διάρκεια, το σημαντικό είναι μια ομάδα να μπορεί πέρα από ατυχίες, από δυσκολίες, από χρονικά περιθώρια, να μπορεί να εμφανίζεται πιστή στο πλάνο της, αν το πλάνο είναι αυτό το αμυντικό, και στο επόμενο παιχνίδι το ίδιο δύσκολο. Πιο δύσκολο, λιγότερο δύσκολο, έχει σημασία. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο με αυτή τη στελέχωση, ο ΠΑΟΚ και με τις απουσίες, να βγάλει αυτή την ενέργεια που λέμε, να βγάλει αυτή την ένταση, να κυνηγήσει τόσο πολύ τον Προμηθέα. Έχω την αίσθηση ότι ως ένα σημείο θα είναι πολύ ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ. Ίσως θυμίσει το μάτς Κολοσσού Προμηθέα ως ένα σημείο. Το ζήτημα είναι πόσο ο Προμηθέας θα εμφανιστεί κουρασμένος. Ξέρεις, η καλή ομάδα, η καλύτερη ομάδα είναι αυτή πάντα που ρυθμίζει το μάτς, ένα μάτς. Νομίζω ότι ρυθμίζεται σε πρώτη φάση από τον Προμηθέα στα βασικά, στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Αν ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη καταφέρει και βγάλει αυτή την ένταση, δεν το συζητάμε. Θα κερδίσει το μάτς και με απουσίες. Οι απουσίες πολλές φορές ξενώνουν τους παίκτες, τους κάνουν πολύ δυνατούς. Αν καταφέρει λοιπόν να βγάλει αυτή την ένταση, δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα. Αν το καταφέρει, που είναι και αυτό πέρα από τη φύση που λέγαμε χθες, τη φύση που έχει φέτος ο ΠΑΟΚ, θα κερδίσει το μάτς και θα πάει τελικό. Να πω πριν ακούσουμε λίγο τις δικές σας απόψεις, ως ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτη. Ψάχνει άσο. Έτσι. Λόγω του τραυματισμού. Περιμένει
την οριστική διάγνωση για την απουσία του, του Long και είναι δεδομένο ότι θα πάρει θέση, παίκτη θέση του όσο είναι έξω. Για ένα μήνα, για δύο μήνες μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Άλλωστε ο Long έχει συμβόλαιο και για τις επόμενες χρόνια, άλλα δύο χρόνια. Δεν είναι παίκτης που ήρθε τώρα και θα φύγει. Αυτή είναι η προοπτική τουλάχιστον και με το λιγό διαβατήριο. Ναι. Όταν το πάρει. Γι' αυτό το διάστημα της απουσίας του, ο ΠΑΟΚ ήδη ψάχνει παίχτη, ήδη έχει μιλήσει με ατζέντιδες ο Λυκογιάννης, ήδη του κάνει προτάσεις. Να είδηση. Κυρίως και από Νότια Ευρώπη, και από Βόρεια πολύ, και από Νότια, τα άκρα κιόλας. Οπότε από την Παρασκευή το βράδυ, από το Σάββατο το πρωί και μετά, θα υπάρχει, ξέρεις, λίστα κανονικά, σημειώνουμε παίχτες, άσος, κανονικός, κλασικός άσος. Κατά προτίμηση φυσικά Αμερικανός, κάποιος που να μπορεί να φύγει εύκολα, κάποιος που να έχει μικρό buyout, πολύ μικρό buyout και κάποιος που να έχει μικρό κρασί, γιατί είπαμε, προτεραιότητες είναι άλλες. Από την άλλη, η βιτρίνα είναι πάντα βιτρίνα, πρέπει να παίξει μπάσκετ. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ με απώλεια βασικού άσου. Γιατί ο Long ξεκίνησε το μάσο Ιβανόφιο. Ήταν βασικός άσος. Μαζί με τον Griffin, βέβαια, έτσι. Αυτό. Αντώνη, εσύ. Εγώ πιστεύω ότι το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι μια απάντηση στο ερώτημα που θέτει ο Κλήτος, αν σε δύο-τρεις μέρες, σε δύο μέρες, η ομάδα μπορεί να βγάλει για δεύτερη φορά τόσο μεγάλη ένταση. Αυτό μπορεί να το κάνει λόγω του κινήτρου, γιατί η πρόκληση στον τελικό πάντα, ακόμα και για τους ξένους παίκτες, είναι μεγάλο κίνητρο. Βλέποντας βέβαια τα μαθηματικά, αυτό που λέτε και εσείς τόση ώρα, παιδιά, είναι δύσκολο να βγουν, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μένει με τρεις γκάρντ, έτσι. Θεωρητικά. Και ο ένας σχετικά απενεργοποιημένος. Ναι, σχετικά. Με τρία σόδια, δηλαδή τον Λόβ, τον Γκρίφιν και τον Παπαντονίου. Και βλέπω τώρα εδώ το ρόστερ του Προμηθέα, ο οποίος έχει πέντε γκάρντ. Πέσει και παίρνει. Πέσει και πρόσεξε, ναι, ο τέταρτος του γκάρντ, ας πούμε, είναι ο Αθηναίου, έτσι. Δηλαδή, τώρα, τι να λέμε για διαφορά ποιότητας, βάθους κτλ. Σε τέτοια μάτς, βέβαια, εντάξει, πολλές φορές έχει δείξει ιστορία ότι μπορεί αυτό που είπε και ο Κλήτος, η ένταση, το πάθος κτλ. Μπορούν να καθορίσουν καταστάσεις. Και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστικός, τουλάχιστον σε μεγάλο σημείο του αγώνα. Το θέμα είναι πώς θα αντέξει. Είδαμε ότι με ένα μικρό rotation ο Κολοσσός το πάλεψε όσο πήγαινε, πέρασε και μπροστά, στο τέλος λύγησε. Γιατί είχε λίγο, έπαιξε με 9 παίκτες κόντρα στον Προμηθέα ο Κολοσσός. Είχε ακόμα λιγότερους γκάρτ ο Κολοσσός. Δύο είχε μόνο. Είχε τρίτο. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Οπότε το θέμα είναι τι αντοχές θα έχει ο ΠΑΟΚ και λόγω περιορισμένου βάθους και λόγω της ποιότητας του αντιπάλου, αλλά και λόγω του ότι έπαιξε δύο μέρες πριν, έτσι. Ο Προμηθέας είχε ταξίδι, αλλά έχει και μια μέρα παραπάνω αδειάσματος, ας το πούμε έτσι, γιατί καθώς και έντονο. Συγχωρείς, Αντώνη, ξέχασα να πω, είπαμε για το Long, μα σημαντική απουσία θα είναι και η πιθανή του Καμπερίδη. Στη θέση αυτή υπάρχει μόνο ο Τέρνερ, ο οποίος είναι οι δυο μας μαζί. Οπότε καταλαβαίνεις. Ποιο να κυνηγείς, τον Αγραβάνη, τα τριάρια που έχει ο Προμηθέας, που μπορεί να παίξει και με τρεις γκάρτ ο Προμηθέας. Είναι πολύ σημαντική και του Καμπερίδη που είναι σε φόρμα. Έτσι και είναι ουσιαστικά άλλη μια, άμα συμβεί, είναι άλλη μια απουσία στην περιφέρεια. Οπότε να πεις ότι είχε μια απώλεια στην περιφέρεια και μια στο καλάθι, να μπαλατζάρει λίγο. Όταν είναι και οι δύο στο ίδιο κομμάτι όπου έχεις ήδη έλλειψη, δηλαδή αριθμητικά είσαι. Γι' αυτό, άμα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά ο ΠΑΟΚ, θα είναι πραγματικά άξιος συγχαρητηρίων να μπορέσει. Εγώ πιστεύω ότι θα το κυνηγήσει το μάτς. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να το κυνηγήσει μέχρι το τέλος. Ναι. Λέει ο φίλος μου Αντώνης κάτι πολύ ωραίο. Που πολύ θυμάμαι, λέει, από τον αγώνα, λέει, με την Προκόμ, λέει, την Έλσα, λέει, στο γραφείο. Μόνο την Προκόμ, παιδιά, η Έλσα είναι η ζωντανή ιστορία του Άρη. Είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με ένα μικρό διάλειμμα. Μην ακούει κανείς 80 και τρομάζει, δεν είναι τόσο μεγάλη γυναίκα. Λίγο σαν και εμάς είναι. Και την Αϊθαλή Ρίτσα, λέει, στον ΑΣΥΓΜΑ. Η Ρίτσα έχει λίγα χρόνια που συνταξιοδοτήθηκε. Εκεί κι αν είναι ζωντανή ιστορία. Είχαμε κι εμείς ανθρώπους. Τέτοιους, δυστυχώς, κάποιοι έφυγαν για το άλλο ταξίδι. Κάποιοι άλλοι
Τους φύγανε, δεν πειράζει, να κάνουμε. Έτσι είναι Κώστα, λέει, τα πράγματα, όταν τα λέμε εμείς λέμε είμαστε κακοί, λέει, κατάλαβες, και να έμπαινε το τρίποντο, λέει, τα ίδια θα λέγαμε, η ομάδα, λέει, φαίνεται ότι νοσεί, ο κόσμος δεν ψήνεται από ένα τρίποντο και μια τυχαία νίκη. Κι όμως, παιδιά, είδατε πώς πειραίνει η κατάσταση με τις τρεις νίκες του Ηρακλή στην Ευρώπη. Μια χαρά ψήνεται από ένα τρίποντο ο κόσμος. Αν κέρδιζε τον ΠΑΟΚ χθες, γιατί ήταν και τοπικό το ντέρμπι πέρα από το μάτς που ήταν σημαντικό, μια χαρά ήρεμη θα ήταν η ομάδα σήμερα. Θα λέγαμε, οκ, δεν παίξαμε καλά, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μπράβο, παλικάρια, το πήρατε και σάγκ σπεχταρά. Και δεν πειράζει, εντάξει, δεν παίξαμε, παιδιά, αλλά... Το γυρίσαμε και από μείον 12. Μπράβο. Και μπράβο, Καλύβα, που το γύρισες. Που το γύρισες από 3 λεπτά πριν τη λήξη με 12, έτσι. Δεν μπήκε όμως η μπάλα. Τώρα θα μου πεις, ναι ρε αδερφέ, αλλά τόσα χρόνια, τόσους μήνες, παίζεις και έχεις 60 πόντους μέσω όρο. 60 πόντους μέσω όρο. Άρα και ο κόσμος, εντάξει, είπαμε, να στηρίξει. Κάπου, ρε φίλε, παίξε και κάτι. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, εγώ είπαμε τα λέω με όλους. Μου λένε, γιατί λες για την ομάδα έτσι τώρα, εσύ είσαι μέσα στην ομάδα. Τι είμαι μέσα στην ομάδα, τι να πω. 60 πόντους μέσω όρο έχουμε. Ομάδα Α1. Παίξαμε στη 12 και είχαμε 12-24 βολές. 12-24 βολές. Εγώ, ο Κλήτος και ο Γκάτζιος να μαζευτούμε, να βαρέσουμε 24 βολές, θα βάλουμε 13. Καλά, εντάξει. Σκέψω ένα μάτς που πήγε στους 95 πόντους και ήταν ντέρμπι. Το Άρης Λαύριο και ο Άρης 12 βολές έχασε. Εντάξει. Ρε Σι Αντώνη, 12-24 βολές με ομάδα Α1. Εδώ στην έδρα σου ξέρεις την να χάνεις 12 βολές. Δέχομαι, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, ναι. Δέχομαι. Το θέμα των βολών το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Δεν το δέχομαι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Δεν δέχομαι να σηκώνεται όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ και να ρουλιάζει. Δεν το δέχομαι. Τι να κάνω. Και εμάς να φωνάζει ο τέτοιος. Ο Περικλής μόνο. Και ο Τέο. Και τα πιτσιρίκια. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Πάλι να τα πω, πάλι να γίνω κακός. Εγώ κακός με όλους γίνομαι στο φινάλε και γι' αυτό την πληρώνω. Λοιπόν, Αντώνη, λέει, πες μας, λέει, για τον Καμπερίδη, λέει. Είμαστε σε δύσκολη θέση, θες 3 στα 4, λέει, για να ηρεμήσεις, λέει, μπορεί να τα πάρει. Τι 3 στα 4, ρε, παιδιά. 3 στα 4 εντός έδρας εννοεί. Ναι, σωστό. Πιστεύω ότι με 3 στα 4 εντός έδρας ο Άρης δεν θα έχει θέμα, αφού έχει την ισοβαθμία με το Μεσολόγγι. Για τον Καμπερίδη, τι να πω ακριβώς. Αν βλέπεις ότι μπορεί να αντέξει και τα λοιπά. Τι να αντέξει, παιδιά. Παιδιά, όλα τα αποτελέσματα κρίνονται. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν θα δούμε τον Άρη. Εντάξει, τώρα έχεις το επόμενο αμέσως μάτς, γιατί είναι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Ναι. Θα δούμε τον Άρη με λίγο πιο αποφορτισμένο rotation. Αν μπορεί να βρει μια καλύτερη χημεία. Γιατί το θέμα της χημείας είναι κάτι που τον απασχολεί από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Τώρα χωρίς το Σούλερ και χωρίς τα 22-23 λεπτά που έπαιζε. Αν μπορεί να βρει μια καλύτερη χημεία και να βγουν και οι παίκτες, όπως είπαμε και χθες, που αναλύαμε το θέμα, να μην τα ξαναλέμε τώρα, δεν χρειάζεται να κουράζουμε τον κόσμο, να βγουν και οι παίκτες λίγο μπροστά, οι υπόλοιποι που είχαν, ειδικά οι ξένοι, είχαν παράπονα για τη συμμετοχή τους. Δεν παίζω πολύ, γιατί παίζει αυτός τόσο και εγώ τόσο. Να βγουν μπροστά τώρα που θα έχουν το χρόνο μπροστά τους και να δείξουν την κλάση τους. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί έχουν ποιότητα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι έχουν ποιότητα. Το θέμα είναι να βγαίνει στο παρκέ η ποιότητα. Ας το δούμε. Πάντως, τώρα για το θέμα συγκεκριμένα του προπονητή, εντάξει, τι να πεις, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Αν ο Άρης είχε κάνει 2 νίκες παραπάνω αυτή τη στιγμή και είχε το περιθώριο να κάνει άλλες 3, γιατί βάσει προγράμματος μπορεί να τις κάνει, θα έμπαινε στα play-off. Και αν έμπαινε στα play-off, θα κρινόταν απόλυτα επιτυχημένος και ο Καμπερίδης και η χρονιά και όλα. Τώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα προσπαθεί να αποφύγει τις περιπέτειες. Έτσι είναι πάνω αυτά. Είστε εδώ, παιδιά? Γιατί φαίνομαι μόνος μου? Κώστα, δεν ξέρω αν με ακούς. Ο Κλήτος έπαθε blackout από ό,τι βλέπω. Τι γίνεται σήμερα? Δεν ξέρω, μάλλον ο κόσμος ακούει μόνο εμένα, από ό,τι κατάλαβα οι φίλοι.
Τους έφαγα και φίλε Γιώργο, τους κατάπια αμάση τους. Και φίλε Γιάννη. Έτσι, σκοτώθηκαν από το χθεσινό ντέρμπι και έμεινε μόνο αυτός που δεν είχε αγώνα. Όρθιος. Μάλλον μπορεί να κόπει και το ρεύμα στο Ρετζίκι, όντως. Γιατί ο καιρός είναι πολύ κακός και τα παιδιά είναι σε σχετικά κοντινή απόσταση. Οπότε είναι μια πιθανότητα αυτή, ναι. Λοιπόν, για να κλείνουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε NBA σήμερα. Houston Miami. Προς το παρόν, για να βλέπω αντίστοιχα και το ρεπορτάζ, έτσι, να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ στην Αμερική. Προς το παρόν το Houston έχει έξω μόνο το Wood, τον βασικό του ψηλό δηλαδή. Δύσκολο παιχνίδι, άμα είναι κομπλέ οι Rockets, πιστεύω μπορούν να το πάρουν το match. Celtics Raptors, αυτό είναι σημαντικό ντέρμπι. Οι Celtics ήταν σε μια περιοδία στη Δύση. Οι Raptors έχουν 5 νίκες τα τελευταία 6 μάτς. Παίζαν βέβαια και χθες. Δύσκολο στοιχηματικά. Το βλέπω λίγο προς το under. Λοιπόν, Detroit Indiana. Για να το δούμε. Detroit Indiana. Σαφές φαβορή οι Pacers, καλύτερη ομάδα. Δύσκολο στοιχηματικά, οι Pistons έχουν κάνει κάποιες αναπάντηχες νίκες. Χωρίς βέβαια τώρα και τον Derrick Rose που δόθηκε στους Knicks, έχουν ένα θέμα. Οπότε το βλέπω δύσκολο αυτό, το βλέπω προς το διπλό. Λοιπόν, να τα πάμε λίγο γρήγορα τα μάτια για να κλείσουμε σιγά σιγά. Golden State Orlando, αυτό το βλέπω καρφί άσο. Οι Warriors θέλουν τα play-off, οι Orlando Magic έχουν πάρα πολλές απουσίες. Αυτό μπορεί να είναι άσος και στο handicap. Με τους Warriors να έχουν σιγά σιγά και επιστροφές από τους τραυματίες. Και τελευταίο παιχνίδι, Portland Philadelphia, αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον match. Οι Sixers προς το παρόν φαίνονται κομπλέ. Όμως οι Blazers, παρά τις απουσίες τους, έχουν παλέψει αρκετά μάτς. Θα προτιμούσα ίσως το under 2-30 σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά, παιδιά, λοιπόν, να χαιρετήσω και για τους, για τον Κώστα και τον Κλήτο, οι οποίοι λόγω, όπως το είπατε, λόγω πτώσης του ρεύματος, έγινε ξαφνική διακοπή της σύνδεσης μαζί τους. Δεν μπόρεσαν να μας πούν έτσι, να πούμε όλοι μαζί μάλλον μια καληνύχτα. Για το φίλο τον Ηλία που λέει πρωτιά Lakers με Utah. Ας δούμε λίγο τι θα γίνει στις ανταλλαγές. Ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ οι Clippers όχι ότι επειδή είναι η ομάδα μου. Δεν τους ξεγράφω. Υπάρχει μια περίπτωση ακόμα και τον John Wall να πάρουν. Ψάχνουν ένα καλό playmaker. Πάντως αυτή τη στιγμή η Utah είναι πανάξια πρώτη στην Δύση. Δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι τέλους αρχικά για να φτάσει στους τελικούς της Δύσης και στη συνέχεια να διεκδικήσει μια πρόκληση στον τελικό. Δεν ξέρω αν έχει και το ειδικό βάρος για να παίξει αυτούς τους Lakers, οι οποίοι πιστεύω ότι τώρα κάνουν λίγο τα νερά τους, αλλά όταν πρέπει να είναι έτοιμοι, θα είναι έτοιμοι. Ο φίλος ο Χριστόδουλος, χαιρετισμούς Χριστόδουλε, που ρωτάει αν είδα το χθεσινό μπάζερ, αν εννοείται ότι το κούμπο το είδα, και μάλιστα είδα ότι ήταν μια στοχευμένη κίνηση των Suns, γιατί όταν ρωτήθηκε στο τέλος του αγώνα ο Ντέβιν Μπούκερ τι ένιωσε όταν είδε τον Αντετοκούμπο να σηκώνεται για να κερδίσει το μάτς, δήλωσε «Είμαστε μια χαρά τώρα». Αυτό σκέφτηκε εκείνη την ώρα, ότι δηλαδή ο Γιάννης δεν υπάρχει περίπτωση να ευστοχήσει με δύο παίκτες πάνω του σε jump shoot. Αυτό βγάζει μια σιγουριά, βγάζει και ένα πλάνο για τους Suns που πήραν μια σημαντική νίκη. Ο φίλος Μιχάλης λέει ότι η Utah είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τους Clippers που μπορεί να χτυπήσουν τον Βασιλιά. Συμφωνώ. Δεν βγάζω έξω από την εξίσωση και τον Denver. Μου αρέσει πολύ σαν ομάδα τον Denver. Δεν ξέρω αν έχει αυτό το κάτι όμως που λείπει για να φτάσει μέχρι το τέλος.
Δεν ξέρω αν δηλαδή η Γιούτα, για τη Γιούτα το πιστεύω πιο πολύ. Για τον Ντένβερ όχι τόσο, όμως κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει και τον Ντένβερ. Είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Ηλίας ρωτάει για τον Πολ Τζόρτζ. Ναι, είναι τραυματίας και δεν έχει χρονικό περιθώριο για την επιστροφή του. Δεν έχει δοθεί κάποιο, δηλαδή, κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει. Τεράστια απώλεια για τους Lakers. Μία παρηγοριά είναι ότι, για τους Clippers, συγγνώμη. Μία παρηγοριά είναι ότι επέστρεψε ο Μπέβερλι, αλλά αυτό είναι σε σχέση με την απουσία του Τζόρτζ, σαν να σπυρίνει στον καρκίνο. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη χρονικά η απουσία του Τζόρτζ, αλλά ειδικά με τον τρόπο που ξεκίνησε φέτος το πρωτάθλημα, σαφώς φαίνεται ότι η απουσία του είναι πάρα πολύ σημαντική. Με τόσο καλό ρόστερ οι Ντένβερ, γιατί έχουν μείνει λίγο πίσω. Είχαν προβλήματα οι Nuggets. Ο Πόρτερ Τζούνιορ ξεκίνησε σαν ταύρωση αλοπολείο, έμεινε έξω σχεδόν ένα μήνα λόγω κορονοϊού. Ο Γκάρι Χάρις μπορεί να μην είναι φαντεζή παίκτης. Είναι πολύ σημαντικός όμως το rotation, είναι το βασικό τους διάρρη, είναι και αυτός έξω. Ας τους δούμε πλήρες και τους Nuggets και με ομάδα που έχει και ο Μάρεϊ, ο βασικός του Σάσος, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα. Ομάδα που έχει το Γιόκιτς, παιδιά, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, να απαντήσουμε μερικές ακόμα ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Το όπλο της Γιούτα, λέει ο φίλος Πάνος, είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ που παίζει. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν για τις πιο πολλές ομάδες. Συμφωνώ. Συμφωνώ και έχει παίκτες σε κλειδιά Ευρωπαίους, όπως το βασικό τριάρι, ο Μπόγιαν, ο Μπογκδάνοβιτς, ο Γάλλος ο Σέντερ, ο Ρούντι Γκομπέρ, που είναι η κολόνα της ομάδας. Έχει προσαρμόσει το παιχνίδι της πάνω στον Ντόνοβαν Μίτσελ, αλλά και ο Μίτσελ έχει προσαρμοστεί σε αυτό το στυλ που περιγράφει ο φίλος Πάνος. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει τον ίδιο κορμό, έχει κρατήσει ένα κορμό και ότι φέτος ο Mike Conley, ένας από τους πιο υποτιμημένους point guard του NBA και πιο έμπειρους φυσικά, μετά την τραγική περσεζόν, φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά και είναι κλειδί για την φετινή πορεία. Μόντι Williams για το Phoenix, έδωσε με όθηση νικητή ο Paul. Ο Paul, παιδιά, όπου πάει κάνει καλύτερο στους συμπαίκτες του. Εγώ πιστεύω, αν και ο Booker δεν ξεκίνησε καλά, όσο πάει και ανεβαίνει και στο τέλος θα είναι πυράβλος. Το ίδιο και ο Aiton δεν ξεκίνησε καλά. Πρέπει να μάθουν το παιχνίδι του Chris Paul. Πιστεύω ότι οι Suns, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν, θα είναι πολύ επικίνδυνοι και δεν θα θέλει κανείς να τους παίξει στα play-off. Πιστεύω θα μπουν στα play-off. Δεν πιστεύω ότι θα τους θέλουν πολύ αντίπαλους στα play-off. Είναι επικίνδυνη ομάδα ακριβώς γι' αυτό. Λόγω του Chris Paul. Λοιπόν, τον Drummond σε ποια ομάδα θα τον έστελνες? Τι να πω τώρα, ρε παιδιά. Έχοντας χάσει τον Montrezl Harrell, ο Drummond πιστεύω αν πήγαινε στους Clippers και με έναν θεωρητικά καλύτερο άσο από τον Beverly, οι Clippers θα μπορούσαν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ένας τέτοιος σέντερ λείπει, αν και όχι ότι ο Ιμπάκα κάνει κακή δουλειά, όχι ότι κάνει άσχημη δουλειά, ότι είναι κακός παίκτης, όμως πιστεύω ότι και λόγω της ποσότητας που έχουν οι Lakers, αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η μεγάλη αντίπαλη των Clippers, λόγω της ποσότητας που έχουν οι Lakers στην ρακέτα, πιστεύω ότι ο Αντρέ Ντράμοντ πραγματικά θα τους γέμιζε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και θα μπορούσε να αποτελέσει σε συνδυασμό με τον Ιμπάκα και τον Ζούμπατς, ο οποίος είναι ένας χρήσιμος παίκτης, αλλά έχει ταβάνι μέχρι ένα σημείο, θα μπορούσε να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Ντέιβις. Λοιπόν, το JJ Redick θα τον έβλεπε στους Lakers. Ο JJ Redick είναι περιθωριοποιημένος φέτος στους Pelicans. Εγώ περίμενα να έχει μεγαλύτερο ρόλο. Βέβαια, η ομάδα πάει αρκετά καλά με τον Zion Williamson στα καλά του. Ο Redick μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν βασικός παίκτης, βασικός σε όποια ομάδα για να έπαιξε. Πάντως, ένα τέτοιο σουτέρ πιστεύω ότι το χρειάζονται όλες οι ομάδες που κυνηγούν τον τίτλο. Οι Lakers θεωρητικά έχουν διάρκεια, διαρροτριάρια. Σε ποσότητα δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη ποιότητα. Παίκτες όπως ο Matthews, ο Pope κτλ. Οπότε σίγουρα ένας τέτοιος παίκτης, ομάδα που κυνηγά τον τίτλο, είναι πάντα απαραίτητος. Και ο φίλος ο Γιάννης, για να κλείσουμε, με ρωτάει αν ο Lonzo Ball θα κολλούσε τους Clippers. Πιστεύω πως θα κολλούσε. Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι και καλός αμυντικός και δημιουργικός
έχει το μυαλό του στη δημιουργία στην πάσα. Δεν είναι, είναι passing first παίκτης. Δεν είναι παίκτης που κοιτάει πρώτα το σκοράρισμα. Και σε πολύ, αυτό θα πει κάποιος, είναι και ο Μπέβερλι σε τέτοιο στυλ, είναι σε πολύ ανώτερο επίπεδο από τον Μπέβερλι. Οπότε ένας τόσο δημιουργικός άσος, που σε μια ομάδα με χαρισματικούς σκόρερ σαν τον Τζόρτζ και τον Λέοναρντ, θα μπορούσε να έχει για πλάκα, ξέρω εγώ, 8-10 assists σε κάθε παιχνίδι, ενώ είναι και καλός αμυντικός, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτά, παιδιά, θα πούμε κι άλλα για το NBA. Θα κάνουμε και μια έτσι, επειδή βλέπω ότι πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται, θα κάνουμε και μια έτσι εκπομπή όπως είχαμε κάνει τότε στο deadline των μεταγραφών, για να αναλύσουμε μερικά πράγματα, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το trade deadline, έτσι, να θυμόμαστε ότι τέλη Μαρτίου είναι η λήξη των μεταγραφών, όπου εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, προς το εκείνο το διάστημα, οπότε θα κάνουμε σίγουρα και μια έτσι βραδιά καλή αφιερωμένη μόνο για το NBA, να ξεφύγουμε λίγο από βρυσίδια, από απειλές, από κατάρες για τους διαιτητές, από όλο αυτό το τοξικό περιβάλλον δυστυχώς που υπάρχει στην Basket League. Έτσι μια μέρα θα το κάνουμε για να ξεφύγουμε λίγο. Να είστε καλά, παιδιά, καλό βράδυ σε όλους και το ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ.